Αν μου έδινας μια γκάρτα της ζωής σου, τι θα επαγγελίσουν, τι θα έγραφα εμπάνω. Έκανα και μια πολύ ωραία διατριβή, τι θέμα? όπου εσύγκρινα το ΑΚΕΛ με το ΠΑΣΟΚ. Ίσουν προκατελημμένος. Όχι, όχι αλλά... Ιδεολογικά είσαι προκατελημμένος. Πάω σε όλα τα home παιχνίδια του από ΕΛΠΑΟ και πυκνά, συχνά, θα με δεις να πηγαίνω και σε μάτς του Ολυμπιακού, του Εθνικού Άσσα, του Διγενή, αρέσκει μου και μικρές κατηγορίες. Προς τα δεξιά μα. λίγο να Λιόνα. ρίξει πέρα ενέργειασαι, ναι. Είναι ναι ναι Άρα αν έναν παιδί δεν είναι που έντονα πολιτικοποιημένη οικογένεια, τα τελευταία 20 χρόνια οι πιθανότητε οι συντριπτικέ <σχ> ήταν να γίνει και έγινε με το Αποέλ. Γιατί θεωρώ όμω ότι το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι αρκετά πολιτικοποιημένο. Κοίτα. Όχι κομματικοποιημένο πλέον, αλλά πολιτικοποιημένο. Κοίτα, ο Μόνι εγώ αστεί 9 Μαου. Peemot. Τι είναι το πράγμα. Λες σύνοχος τα κόμματα και τα κόμματα. Ε, Προηγουμένω μου ότι είσαι μέλο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τι, τι είδου μέλο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τι άποψη έχει για το Δημοκρατικό με το όλα που ακούγονται. Ε, ήταν ένα η Επιτρέπεται να εκατεβήκε το κόμμα με έναν υποψήφιο και εσύ λες, επέλεξες ότι ψηφίζω υποστηρίζω τον άνθρωπο. Άρα, αυτόματα κρίνεις ότι η επιλογή του κόμματος δεν ήταν και η καλύτερη για το κόμμα. Α, σωστά. Να σου πω διαφορετικά, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Σκέφτομαι λάθος. Ω, oh, μπορεί να το πεις, αλλά να σου πω το είδα εγώ. Έκρινα τη δεδομένη στιγμή ότι η καλύτερη επιλογή για τον τόπο ήταν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Δύο χρόνια μετά, ποια είναι η απόψη σου. Δώσ' μου το στρόβολο να σου δώσω η λαγατάμια. Αν μου δώσει τη Λάρναγκα, ένα σου δώσει το Ένα έγινε. Τα κόμματα έκαναν τι επιλογέ του, σεβαστέ τότε, όπω και τώρα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το να κάτσει το αγγέλιο του το δίκο και να πούν να σε στηρίξω, και μετά μπορεί να σε στηρίξω να πει είσαι εν γεν ανεξαρτησία το πράγμα. Και τώρα προκαλούμε συνέχεια. Πε μου, ένα παράδειγμα, και τι είναι προκαλούσε. Λένε πράγματα, κάνουν, γράφουν, προσπαθούν. Θα σου πω ένα πράγμα που λένε. Ναι. Ότι καλή διαχείριση μεν αλλά όχι κάποια εξέλιξη δε. Ναι. Ισχύει το. Νιώθεις 45 ή νιώθεις 35. Βιολογικά τι είσαι. Βιολογικά νιώθω καλά. Βιολογικά νιώθω, νιώθω καλά. Υπάρχει απόγευμα, έρθει κουρασμένο. Νιώθω καλά. Αν έρθει στον πρωί, είναι να σου. Σίγουρα το πρωί είμαι πιο φρέσκο. Είμαστε πιο φρέσκοι. Και τα... τι συναντήσει προσπαθώ τι πιο σημαντικέ τη ημέρα. Χωρί να υπονοώ κάτι για τη συνέντευξή μα. Ε, προσπαθώ πρωί. να τι βάζω πρωί. Γιατί αντιλαμβάνεσαι οι συναντήσει που ακολουθούν αργά το μεσημέρι και το απόγευμα, υπάρχει μια κούραση. Άρα, οι καλέ συναντήσει προσπαθώ, οι πιο σημαντικέ, αν θέλει, προσπαθώ να βάλω το πρωί. Είναι ενδιαφέρον του η κουβέντα που να κάνουμε, είναι επειδή εντάξει, πάμε έναν καλημέρα μια-δυο φορέ, αλλά να γνωριστούμε τώρα. Άρα, είναι κυριολεκτικά η πρώτη φορά που να κάτσουμε ένα μισό ώρα να γνωρίσει, να γνωρίσει ο κόσμο σε ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Ποιο είσαι, κύριε Αντρέα Παπαχαραλάμπου, τι, τι Παντά τον κόσμο, αν μου εδίας μια κάρτα της ζωής σου, τι θα επαγγελέσουν, τι θα έγραφε πάνω. Τι να σου πω τώρα. Να σου πω και κάτι που το λέω συχνά. Σπούδασα διοίκηση είναι επιχειρήσιο. Άλλη σε πολιτική. Και πολλά ώρες σπούδες στην Αγγλία. Τούτο όμως που μετανιώνω και λέω το είναι ότι... Δεν είναι σπούδα σαν δικηγόρο, δεν είναι σπούδα σαν χημικό, δεν είναι σπούδα σαν γεωπόνο. Άρα δεν έχω ένα profession, έναν επάγγελμα. Ακριβώ γι' αυτό είναι η ερώτησή δηλαδή, μου. Δηλαδή ο άλλο λέει, ο άλλο είναι ο δικηγόρο, ο άλλο είναι ο γεωπόνο. Εντάξει, εγώ ήρθα πίσω, ασχολήθηκα με τι οικογενειακέ επιχειρήσει, μετά του Δημαρχείου του Στροβόλου, την ευρύτερη πολιτική. Εντάξει. Άρα δεν είναι να πει ότι ένα δημοσιογράφο, ένα δικηγόρο. Ε, τώρα πλέον βεβαίω είμαι ο δήμαρχο. Εδώ σε μερικά χρόνια, άρα, Γεν... Έχα, άρα έχασα το, το όνομά μου. Έχετε τη θέση του Δημάρχου. Όταν φύγει από τη θέση ή τώρα είσαι πέντε χρόνια. Εφτά και κάτι. Όχι, ενώ που τα σήμερα, που την είναι η την ναι. Ιουνίου και μετά, πέντε Άλλον, χρόνια, ναι. πέντε θητεία. Πλέον αφήνει τη θέση, είσαι ξανά ο φίλο, ο, ο πατέρα. Ooh. Μα και τώρα είμαι. Και, 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 τώρα είμαι. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να γνωρίσω ότι μπροστά μου έχω τον Δήμαρχο. Ό,τι για να γίνει, έχω και προσωπικό είδε μπροστά. Ναι, αντιλαμβάνομαι τα που λέει. Ωραία. Και τούτη μου την σε έναν. σε group meeting που Και μου Γιάννο, τι Ε, είπα του, είμαι. Όχι, Γιάννο. Τι μου τι είσαι κύριε Αντρέας πέραν πέρα από δήμαρχος. Εσπέζεις δική σε επιχειρήσεις, εντάξει, σε επιχειρηματίας Όχι, Δεν είμαι επιχειρηματίας. Και ούτε ήθελα να ήμουν επιχειρηματία. Εντάξει, ήμουν στην οικογενειακή, υπάρχει μια οικογενειακή επιχείρηση. Με διασχολείται. Υπάρχει μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκινήσει ο Μακαρί ο μου με βιοτεχνία πλεχτών και σχολικών ενδυμάτων, σχολικέ στολέ. Οικογενειακή επιχείρηση που, που την δούλευα του υπάρχει εταιρεία, μια καλή μικρή οικογενειακή επιχείρηση που δούλευα με την ο αδερφή. αδερφή Λιανικό. Λιανικός. Λιανικός. Και Λιανικό και Χοντρικό. Ναι. Μαζί με την αδερφή μου. Όμως που τη στιγμή όμω που έγινα δήμαρχο, αντιλαμβάνεσαι ότι για δύο λόγου. Πρώτον και κύριον, δεν είναι σωστό να μπλέκει τα επαγγελματικά όσων είσαι δήμαρχο. Νομικά δικαιούσε όμω. Νομικά δικαιούσε. Και δεύτερον, επειδή δεν υπάρχει ούτε χρόνο, ναι. αντιλαμβάνεσαι ότι τα άφησα όλα αυτά πίσω μου για να επικεντρωθώ μετά του, του Δημαρχείου. Ε, άρα εδώ εγώ τις ώρες την ημέρα ναι, προλαβαίνουμε για το Δημαρχείο. Πόσο μάλλον να, ε, να κάνουμε δουλειέ. Πρώτον πάμε στο Δημαρχείο, πάμε έτσι λίγο στην φοιτητική σου ηλικία και μετά είπες σπουδάσεις πολιτική. Σπούδασα, έκανα το πρώτο μου, το πτυχίο μου στο, Στην Αγγλία, στο Reading, διοίκηση επιχειρήσεων και ακολούθω, έκανα τα μετεπτυχιακά μου, ευρωπαϊκή πολιτική. Τι σκέφτεσαι ότι, ήταν, ότι ήθελε να γίνει, που ήθελε να κατευθυνθεί, επειδή που τη δική επιχειρήση, την πολιτική μεταπτυχιακή, είναι κάτι το οποίο. Κοίτα από την αρχή, όταν αποφάσισα να σπουδάσω, ήθελα. Δεν ξέρω πώ θα είχα στο μυαλό μου τότε, αλλά άρεσε μου η πολιτική. Έκανα και στο σχολείο η ιστορία μου ήταν το πιο κοντινό να θέλει στην πολιτική, άρα μου άρεσε και η ιστορία. Ε, στην πορεία, είπα όμω ότι. Και με είναι τη αδερφή μου, τι αδερφή μου να κάνει τη δική σου επιχειρήσεων, έτσι να ανακαλύψει τον πραγματικό κόσμο. Μου λέει και την πολιτική να θέλει να κάνει ένα μεταπτυχιακό μετά. Έβαλα το κάπου στο μυαλό μου τούτον και τούτον ακολούθησε. Άρα πήγα στην Αγγλία, έκανα στο ρέντινγκ το, το, πτυχίο μου διοίκηση είναι επιχειρήσεων και ακολούθησε σε πια στο LSE στο Λονδίνο να κάνω την, το μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική. Και έκανα και μια πολύ ωραία διατριβή τι θέμα. Όπου εσύγκρινα το Ακέλ με το Πασόκ. Ήσουν προκατελειμμένο. Όχι. Όχι, αλλά. Ιδεολογικά είσαι προκατελειμμένο. Τότε ήμουν. Τότε ήμουν πιο πολλά. Σήμερα δεν είμαι. Δηλαδή, α πούμε τώρα, εγώ είμαι με την ομόνοια. Τι. τι Μπορεί να διαχειριστεί την ταπέλα την οποία Βέβαια. σίγουρα. Σίγουρα, κοίτα, μεγαλώνει, οριμάζει, καταλαβαίνει ότι για να υπάρχει από ελ πρέπει να υπάρχει η Ναι. Άρα τούτο είναι... Τούτο, εγώ είμαι υπέρ, είναι ανταγωνισμός. Στην έχω... Κύπρο όμως έρχεται με μια oh, μικρή oh, γενικά πελά. Κύριε, τούτο Έχω φίλους πολλούς. εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι γεννήθηκα από Έλλη, είμαι από Έλλη. Μεγάλη πλειοψηφία των φίλων μου τούτη που είναι. Ναι, αλλά εντάξει. Εγώ ξέρω ότι είσαι μια άλλη ομάδα. Μια ομάδα. Ομάδα. Ναι. Πώς επορεγείψε τούτο

κίτρινο μαύρο χρώματα, ωραία. Τοντά, ναι. Καλή γερκίδα. Καλή γερκίδα, γκάλι, γιανάκι, άρι, ρετρό. Τι έμεινε. Ε, όταν λε είσαι με τον Άρη, είσαι Άρη ενεργό. Ε, όσο ενεργό μπορώ να είμαι. είμαι. Παρακολουθώ όσο μπορώ τα παιχνίδια του ποδοσφαιρών κατά κύριο λόγο και μπασκετ, και αρέσκει μου πάρα πολλά το, το, το μπάσκετ. το μπασκετ. μπασκετ και άνομα να υποστηρίζεις. Οπότε, να έρθουμε σε τούτο. οπότε μπορώ, οπότε μπορώ, πάω Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια και στο πάω Θεσσαλονίκη και βλέπω έτσι, από τα τελευταία 5-6 χρόνια, που είναι και ο Άρης. Γιατί να μην ξεχνούμε, ήταν που πέρασε ο Άρης. <laughs> τα τελευταία χρόνια υποβιβασμοί, πίκρε, πίκρε. Εν τούτη θα διαφορά του Άρη. ξέρεις, λέω κάποτε όλοι, όλοι λέμε είναι μεγάλες ομάδες και τα διάφορα. Ο Άρης είναι η μόνη μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Στην Ευ... Είναι η πέμπτη ομάδα της Ελλάδας αντικειμενικά. Βάσει ιστορία. Βάση τίτλων. Οι βάση, τί... βάση τίτλων δεν είναι. Βάση τίτλων Οι είναι τρει τη Αθήνα, ο Πάο. Α θεωρήσουμε ότι είναι η πέμπτη. Δεν θα βρει πουθενά στον κόσμο την πέμπτη ομάδα να μην έχει τίτλων. Δηλαδή, η πέμπτη ομάδα στην Κύπρο είναι.

ο Βασίλη Βερή είναι ένα μπασκετμπολίστα. Και είναι μια ωραία κουβέντα που λένε οι Αριανοί ότι ένα παίχτη μα, όχι το πρώτο όνομα του Άρη, έχει <κυμήσει> παραπάνω τίτλου που τον πάω. Άρα, εν πάση περιπτώσει, ε, ναι, ο Άρη ε, έδεσε. δεν γνώρισα εγώ μα στη Θεσσαλονίκη του Άρη, γνώρισα τον Γκάλιν που ήταν η πιο συγκλονιστική συνάντηση που είχαμε στη ζωή μου. Δηλαδή, κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου δεν συνάντησα και να νιώσω το δέο. Που, που γνώρισα τον Γκάλι. Τώρα μου πει να δω τον πρόεδρο τη Αμερική. Οκ, okay, ε, να το δει με δέο. Αλλά τον Κάλιν, διότι είναι ένα παιδικό ήρωα. Εκτό των το των Παντζαράν, στον Άρη έπαιξε ο. Ο Τάκη ο Μπαπέτα. Πάμε στου πιο πρόσφατου. Ο Μάριο Αγαθοκλέου που έπαιξε. Πήξε στον Άρη. ο Μάριο προ... Αγαθοκλέου. Προ... Ο Μάριο. Ο Μάριο ήταν η μεταγραφή μεγάλη του Άρη. Νομίζω ότι ήταν 600 εκατομμύρια δραχμέ τότε. Και έγινε μάλιστα. Και δόθηκε μήπω σχετική ο Άγγελο Χαριστέα στον Αθηναϊκό. Γιατί νομίζει από τον Αθηναϊκό που ήρθε ο ο Μάριο. Νομίζω ο Μάριο ο Αγαθοκλέο. Ναι, πρώτα πιέσε πιο μικρή. Νομίζω από Αθηναϊκό που ήταν. Και μετά ήταν η μεγάλη μεταγραφή του ναι, του, του πρόδρομου. Έφερε το, αλλά το πέρασμα δεν ήταν τόσο. Με βοήθησε, αλλά δεν ήταν. Ναι, νομίζω ήταν η χρονιά που ήταν ο, ο Ο στο... Μάριο ξεκίνησε πολλά εντυπωσιακά. Στην πορεία έπαιξε έκανε <μήλω> πολλά καλή καριέρα. Ναι, θεωρείται <μήλω> που ήταν καλά ονόματα ναι, που στο Ποιο άλλο έπαιξε, ο που έπαιξε. Ο στον Ηρακλή που Αρ... μετά ήρθε στον Κεραυνό, αρχηγά στον, Ολυμπια... στον Ασίλ, στον Ολυμπιακό, ο οποίο έφεξε δύο καλά χρόνια στο... στον Άρη, 77-79 νομίζω, και είναι και ο πρόεδρο των οπαδών του ενό συνδεσμού, γιατί έχουμε δύο συνδεσμού. Ο Άρη. Ο Γράφη είναι σωστρόβολο, ναι. Ο Γράφη τρία. Αρχημούς, όσο μπορώ, ναι. Στην Κύπρο έπαιξε ποτέ μεγάλη ομάδα, ο Άρη. Ο Άρη έπαιξε πριν δύο χρόνια, και τρία χρόνια. Αέλ. Την ΑΕΛ. Και αποκλείσε την. Μηδέν στη Θεσσαλονίκη και 0-1 στη εο... Στην Ήτε, σηνεra, αρένα. Στον αρένα. Στην αρένα, okay. ναι. Ωραία εμπειρία. Πάρα πολλοί κόσμο του Άρη. Ήρθαν, ήρθαν πολύ αρένα. Ήρθαν, ήταν πάνω από χιλιά άτομα εκεί. Της ΑΕΛ γιατί είναι πιάν. Ήταν η Καρτόπαδού. Όχι είχε νοπαδούς η ΑΕΛ στο κήπεδο. Ήρθαν 4-5 και μαζευτήκαμε όλοι οι Αριανοί τη νήσου μαζί με χάμου που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πάνω από χιλιάδε Ποιο είναι, ποιο είναι το προφίλ του Αριάνου, δηλαδή του ΠΑΟΚ, ξέρουμε το να μην το πούμε. Κοίτα, οι Αριάνοι είναι... Θεωρούνται οι πιο Είναι πιο άστοι, της Θεσσαλονίκης, όπως και η Ιρακλειδής και του Ιρακλή, που δυστυχώ μια μεγάλη ομάδα που με χίλια προβλήματα, αλλά οι Αριανοί είναι οι πλέον αστοί, οι πιο του κέντρου της πόλης της Αλληλεγγής. Αντί τα πράγματα... Ναι, ο Πάοκ είναι... επικράτησε στη Μακεδονία ολόκληρη. Δηλαδή, αν βγει εκτό της αν Θεσσαλονίκη, αν βγεις στη Θεσσαλονίκη, δεν θα είναι μοιρασμένη άριστη πάοκ, αλλά μπορεί να είναι τρει πάοκ, δύο άριστη ναι. μέσα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Όσο βγαίνει έξω όμω, ε, κυριαρχεί ο, ο πάοκ. Ε, και λόγω και υπο, 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 υποντι, αλλά και πριν δεθήκαν πιο πολλά αυτούμε, ναι. με τον Πάοκ. Ο Άρης είναι η ομάδα των πιο αστών τη Θεσσαλονίκη, των Αρμενίων, γιατί υπάρχει μεγάλη κοινότητα Αρμενίων mm. ε, που είναι Εντάξει, mm. πολλοί κόσμοι. Μεγάλη... Αρέσει στο ποδοσφαιρό, κύριε Δημαρχέ. Παρακολουθείς το ή τηλεοράσει. Κοίτα, ε, μεγαλώσαμε με το ποδοσφαιρό. Τι μπάσκετ. Ε, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Ε, Εντάξει, τώρα λόγω των υποχρεώσεων, πάλι βρίσκω χρόνο. Πάλι βρίσκω χρόνο. Πάω σε όλα τα home παιχνίδια του από ελπαώ, Και πυκνά συχνά θα με δει να πηγαίνω και σε μάτσο του Ολυμπιακού, του Εθνικού Άσια, του Διγενή. Αρέσκει μου και μικρέ κατηγορίε. Προ τα δεξιά μα. Λίγο αριστερά ενέργεια, ναι. Ε, Θυμίω που ήρθε ο κύριος νεοφίτου δάμε, ο Αβέροφ, και πέσε του υπέρνα και λάθος, πέσε αριστερά, Ωραία, είναι ωραία όμως του τι πάσα. Κάθε μας του τη ιδεολογική μας προέλευση όμως, δηλαδή, μήπως είναι ένας μύθος μες στο μυαλό μας. Ας συμβαίνει. Δεν είναι μύθος, αλλά με που, εντάξει, μεγάλωσα και σε μια γειτονιά που ήταν πιο δεξιά, θέλει πιο από έλεγχο. Τα κοινά ίσω. Ύστερα ως... έπρεπε να πω ποδόσφαιρο. Πολύ γρήγορη διακοπή τη κουβέντα μα για να ευχαριστήσουμε την Prime Chall που βοηθά και στηρίζει αυτό που κάνουμε. Η συνεργασία μα με την Prime Chall προποθέτει αναβάθμιση τη τεχνολογία εδώ στο Edcast Zone όσον αφορά τη σύνδεση διαδικτύου και με τη γρήγορη και αξιοπίστη fiber optic σύνδεση των 1000 Mbit είμαστε σε θέση να ανεβάζουμε με μεγάλη ευχαρίστηση το περιεχόμενο μα στι πλατφόρμε του Καναγίου ακόμα και όταν πρόκειται για περιεχόμενο 2 ώρων σε φόρκι ανάλυση. Η στήριξη από την νούμερο 1 υπηρεσία διαδικτύου στην Κύπρο. Τόσο σε υπηρεσίε αλλά και τεχνική. Η υποστήριξη μα δίνει κίνητρο να κάνουμε περισσότερο και ποιοτικότερο περιεχόμενο για εσά που μα παρακολουθείτε και στηρίζετε για αυτό που δημιουργούμε και ανεβάζουμε τα τελευταία hey, χρόνια. Ναι, με ποιού δεν με Όμω. Ναι. Άρα, ύστερα, εμπίεσα. Άρα, τούτον, χωρί να σημαίνει ότι δεν έχω φίλου. Αλλά γενικώ. εντάξει, εμεί στη Λευκοσία γενικότερα τώρα η αλήθεια είναι ότι η κρατή του

μετά το, μετά το, 8 μεγάλωσε Κοίτα, η... Κοίτα, σταδιακά που μεγάλωνε ο κόσμο του Αποέλ. Ε, δηλαδή μετά τη δεκαετία, μετά του 85, σιγά σιγά, γιατί εντάξει πέρασαν... Ήταν εποχέ πιο έντονε πολιτικοποιημένε μετά τι ιστορίε του 1974. Γίναν διάφορα. Ήταν κυνηγημένο ο κόσμο του Αβουέλ, να μην το πολιτικοποιήσουμε όμω. Ε, όμω σιγά σιγά, και επιτυχίε βεβαίω. Θεωρώ περισσότερο είναι <συσίλια> επιτυχίες. Επιτυχίε. Άρα αν ένα παιδί δεν είναι που έντονα πολιτικοποιημένη οικογένεια, τα τελευταία 20 χρόνια οι πιθανότητε οι συντριπτικέ ήταν να γίνει και έγινε με το ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σήμερα στη Λευκοσία. Ε, διότι, κοίτα, αν πούμε ότι ο κόσμο του ΑΠΟΕΛ και είναι περίπου ο ίδιο πανγκυπριά, ναι. εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνει λίγο παραπάνω τη ομόνια, Okay? η ε, έχει ο κόσμο πανγκυπριά. Δεν είναι όπω τη δεκαετία του 1980. Όχι, κάποιε έρευνε ότι είναι περίπου το ίδιο. Ε, του αποέλτω 80-85% του κόσμου του εμαζεμένο στη Λευκοσία, την ευρύτερη Λευκοσία. Τη ομόνοια του, τον μπορεί να είναι το 60%. Και το άλλο 40% να είναι στη Λάρνακα, στα Οκκινοχώρια, στη Λεμεσό. Ναι. Εναι. Γιατί θεωρώ όμω ότι το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι αρκετά πολιτικοποιημένο. Κοίτα. Όχι κομματικοποιημένο πλέον, κοίτα, αλλά πολιτικοποιημένο. Κοίτα. Ομόνοια έχω εσεί ενάντιαν Μαϊού. Τι είναι το πράγμα. Είναι, είναι πολιτική. Είναι, είναι πολιτικό statement. Είναι πολιτικό, άρα, άρα, και κοινωνικό θέλει. Και πολιτικό και κοινωνικό. Άρα βλέπουμε ότι σήμερα, σήμερα την εποχή μα, διαλέγαμε τα σωματεία πώ ξεκινήσαν. Εξοικεινήσαν τα. Τα, ε, τα εθνικόφρονα σωματεία, η ανόρθωση του 2011, το απόγευμα του 26, ο κεραυνό, προθάλαμο των Οκτωβριανών, Ολυμπιακό το 1931, Οκτωβριανά ε, που ξεκινήσαν. Με τα εθνικά ιδιώδη. Γίνεται η ιστορία το 1948 από η Ελμονία για πολιτικού λόγου, 70 χρόνια πόσα ότι πάλι για πολιτικούς λόγους υπάρχει το ασπλήτι, τη, τη, τη ε, 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 η τη ομονια και βλεπουμε υστερα απο 70 χρονια ποσα οτι παλι για πολιτικου λογου υπαρχει το ασπλη τη διασπαση τη ομονια για πολιτικου λογου και κοινωνικου αρα εντουν τα παιδια που ειπαν εμει μα εκφραζει το η κατασταση με την εταιρεία. Άρα είναι πολίτε. Θα έλεγα περισσότερο κοινωνικούς λόγους για το λόγο ότι τη δεκαετία του 1990 αν έλεγες τέτοιο σενάριο σε έναν ομονιάτη ήταν να, να σου λέει πίνει, ε, κάτι πίνεις ας πούμε. Yeah. Ε, χρήζει έτσι μια συζήτηση στην οποία θα κάνουμε κύριε Δημαρχέ επειδή τούτη ομάδα είναι αυτή η πρώην κατηγορία. Yeah. Εγκατάσταση θα, θα, πραγματικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Και θα είμαστε όλοι ενωπίον μια πραγματικότητα στην οποία πιθανόν να λέμε εντάξει, θερ. Του ξέρει αρχικά, λέμε μάνα αντέξει το εγχείρημα. Και όμω βλέπουμε ότι μετά από 5-6 χρόνια από εσά. να, το, το φύγουμε με το ποδοσφαίρο, να το φιλοσοφήσουμε λίγο. Μήπω είναι μια αποδείξη ότι σε μια κοινωνία όπω μικρή, όπω είναι η Κύπρος, που λέμε για Κάποιοι λένε για βάση κράτου, κάποιοι για ένα σύστημα. Υπάρχει χώρο για μια επανάσταση. Και όταν λέω επανάσταση, δεν εννοώ αίμα, ε, όπλα και εξέγερση. Εννοώ μια αλλαγή ε, μπλεύση, ε, <συσκέψη> σκέψη, φιλοσοφία, κατεστημένου ίσω. Υπάρχει τόσο χώρο ή είναι το σύστημα. Διόρθω με γαμολαδό. Νομίζω εσύ προέρχεσαι από μια, α πούμε, μια επανάσταση. Λέμε τώρα. Σωστά. Θα δι' ένα χαρακτηριστικό. Γιατί. Στι προηγούμενε. Αν Μα η παράσταση δεν είναι μόνο που ξεκινά. Έχει χώρο για μια ανεπαρκή. Για αντίστοιχα, τι αποδείξαμε το. Ναι, αλλά να μην με μείνουμε στην ναι, ίδια. Ναι. ναι, επειδή ήταν και συλλογικό. Είναι συλλογικό, καταρχήνικό. Κάποιε μονάδε όμω. Ναι, αλλά είδε ότι κατάφερε και μαζικοποιήθηκε. Που είναι πολλά σημαντικό. Αλλά δεν ξαναπαρατηρήσαμε τι τελευταίε δεκαετίε να υπάρχει κάτι ανάλογο. Να δούμε. Χρειαζόμαστε κάτι ανάλογο. Στην πολιτική, να σου πούμε. Στι δημοτικέ εκλογέ, για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε κάτι. Πιστεύει είναι, είναι υγιέ, υγιεί, υγιέ. Ναι. Ε, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμο πλέον ουδέποτε θα έπρεπε να ήταν, αλλά πλέον δεν είναι μαντρισμένο. Δηλαδή, όταν ακούω ό,τι πει το κόμμα, το κόμμα, τι σημαίνει το κόμμα, τι είναι το κόμμα. Εσύ να μου πει, ξέρει καλύτερα. Το κόμμα, εντάξει, υπάρχουν τα κόμματα, εθεμητών, είναι λογικό να υπάρχουν κόμματα και είμαστε εμεί να απαξιώσουμε τα κόμματα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κόμματα, αλλά τούτον οι κομματικέ πειθαρχίε να πει το κόμμα, να επιβάλλει το κόμμα που γίνεται δυστυχώ. Γιατί δηλαδή στα παραδοσιακά κόμματα τη Κύπρου, δυστυχώ υπάρχουν τούτε. Μα οι δεν δάσεις. είναι τούτη η, η μορφή ενό κόμματο, δηλαδή οι πολλοί να υπηρετούν το κόμμα. Δηλαδή, σε ποιο σημείο λε, okay, φτάνει πλέον είμαι εγώ. Οπότε μου αρέσει εξαρτάται κάτι. Εξαρτάται από τον καθένα. Ναι. Ο καθένα όπω τα βλέπει τα πράγματα. Ε, η σχέση σου με τα κόμματα, <laughs> την πολιτική, πώ ξεκινά. Ε, η σχέση μου με τα κόμματα, την πολιτική, ξεκινά πρώτα απ' όλα. Είπα στου προηγουμένω ότι είχα και έχω μια αγάπη για την ιστορία. Που στα μαθητικά χρόνια η ιστορία. Ποια είναι η ιστορία όμω. Την ιστορία. Γενικά. Γενικά, ναι την ιστορία γενικά. Παγκόσμιο πόλεμο, ΑΒ. Ναι, πούμε... ναι, και έκαμα στο σχολείο, έκαμα ιστορία. Αναγέννηση, με... ναι, βιομηχανική ναι, αρα... μάχη. Τα, τα πάντα, ναι. ναι. Ε, εντάξει, δεν είναι μόνο η δική μα ιστορία, αλλά καθορίζει σε πιο πολλά η δική σου ιστορία, τα δικά σου βιώματα. Ναι, τα βιώματα. Ναι. επηρεάζει. Τα, επηρεάζει τα επηρεάζει βιώματα, επηρεάζει, επηρεάζει μας τα βιώματα το γονιό μα. Πού δώσει τον προπάπου σου, που τα στην ιστορία, αλλά τούτα όλα επηρεάζουν. Άρα η αγάπη για την ιστορία ε, με έφερε πιο κοντά στην πολιτική. Μα, Ας το, κάτι όμως. μα τον το, το πρόσφαρο σταυρό τη ιστορία κουβαλούμε τον ακόμα. εμείς, δεν ξεμπερτέψαμε. Α πω και κάτι σε μια γενιά. Εσύ ο ίδος, εγώ λίγο λοιπόν, παραπάνω, λίγο λοιπόν, λοιπόν, πιο μεγαλός, Είσαι το 1975. Ναι. μια γενιά μεγαλύτερος. Ναι. Που επέναμε. δεν καφέ στιάτωρο, όπως υπάρχουν τώρα. Πολιτικά. Κυρίω ε, πολιτικά. Και συζητούσαν και επιχειρηματολογούσαν. Και εμεί είμαστε μικροί και ακούγαμε. Είναι νωρίο όμω. Ναι, τώρα δεν υπάρχει το πράγμα. Δηλαδή το λέω όταν εγώ ήμουν 8, 10, 12 χρονών. Και πήγα μια κοινωνική επίσκεψη με τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου. Και μετά το Και για τον Κλειρίδη, τον Κυπριανού, τον ήταν Και Εγώ και άκουγα. Και άρεσε και μου. Άρα είχα γνώση και βάζω εφημερίδα που μουρών. Και τα αθλητικά. Δηλαδή, εγώ θυμούμαι σχόλια από το δημοτικό τη Δασούπολη. Πήγαινα στο γραφείο του παπά μου, χαμέ, πένα χαμέ, μου χαμέ. Και κοίταζα το φιλελεύθερο τότε, να δω, να πω πρώτα στα αθλητικά, να δω για το πώ ενημερωθούμε. που τι, ξέρει τώρα, ακούν και, να κουντώ σε ποιον είναι, και με ρετρό γέρου. Αλλά πώ ενημερώνουμε. Έγινε όταν μια μεταγραφή, τώρα να γίνει μια μεταγραφή, και μαθαίνουμε την πριν να γίνει. Ενώ τότε ο, περιμέναμε ο, 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 με ο, ο, το ο τότε περιμέναμε το πρωτοσέλιδο τη εποχή. Τότε υπογράφει και Ήστερα από δύο τρει μέρε μαθαίναμε ότι ο Στεφανάκη σε βίντεο την ομονία να ράδει που στο Αποέλ. Ναι. Εγώ, 18, εγώ θυμούμαι κύριε Δήμαρχε τη δεκαετία του 90 που ε, πιάνα την εφημερία για να δω θα υπογράψει ο <laughs> στην ομονία. <laughs> Και μια ανυπόγραφη να κοντά, την επομένη. Ήστερα, είναι ελληνικέ εφημερίδε, οι οποίε. Εγώ πιάνω φύλαθρο, άρχισε και μου ε, 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 φύλαθρο. Το φω ήταν βαμμένο Ολυμπιακό. Είμαι παθνέκο, εγώ. Ναι. Απλά θυμώ ότι ήταν η πιο μεγάλη συγκυκλοφορία. Ναι. Εγώ πιάνω φύλαθρο που είσαι και ο τρει που μου άρεσε και που εγγράφαν μέσα. Ε, ο Γεωργίου, ο Μακαρίσι, ο, 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 ναι. ο, Ηλία Μπαζίνα. Ένα ωραίο. Ωραίε ε, Ωραίε πολλά. Αλλά ήταν η εφημερίδα τη επομένη. Γιατί στην Κύπρο οι ελληνικέ εφημερίδε έρχονταν την επόμενη. Ναι. Άρα τα νέα που εφθαναν ηταν ήταν δύο-τριών ημερών. Εσύ κοφτεί όμω, επειδή ο, ο, χρο... ο χρόνο σου έσελνε. Δεν ξέρανε που την ώρα. Ναι. Δεν να που είχε. Ναι. 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 Ενώ τώρα ο χρόνο τρέχει. Τι λέγαμε όμω. Έλεγαμε όμως, Ελέγαμε... για, για την πολιτική. Για, πολιτική. για την για... πολιτική. Για να Άρα υπήρχε το ενδιαφέρον, ε... η θεραπεία στην Αγγλία. Και ασχολήθηκα με τα φοιτητικά, με την πρωτοπορία, την παράδοξη του συναγερμού. Συγκυρία ήρθε στον δρόμο μου ο Χάρη ο Γεωργιάδη. Ο πρώην Υπουργό Οικονομικών. Ο οποίο με παρέλαβε πρώτο ετή φοιτητή στο Ρέντινγκ. Ο Χάρη ήταν. Μα και μεγάλο σου. Ο Χάρη είναι το 72. Φατσάρι και ο Όχι, ο Φατσάρι και ο Μιτσή. Εμπορεί, εμπίπτει. Όχι, δεν χρόνια πει πιο μεγάλο τον Χάρη. Πόσα? Δεν χρόνια πιο μεγάλο τον Χάρη. Αλλά τρία είναι που τα αλήθεια. Που λε. Παραλαμβάνει με ο Χάρη στο Ρέτινγκ, στο Πανεπιστήμιο του Ρέτινγκ. Και ξεκινήσαμε μαζί τότε μια πορεία με την πρωτοπορία μου. Μετά έφτιαξε ο Κωνσταντίνο ο Πετρίδη, ο Χάρη ο Φωτίου, ο αντιπρόεδρο του Αβουέλ. Κουμπάρο μια παρέα. μου ο, ο Χάρη. Κι ο ένα ο Χάρη, ο άλλο. Ο Γεωργιάδη. Ο Τσάπο. Ο Τσάπο, ναι. Ο Χάρη επάντρεψε με ο Φωτίου, το Γεωργιάδη επάντρεψα το. Και ο Αβουέλ έγινε εσένα. εντάξει, ε, ε μα, ο χάρι είναι, το, 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 το φωτιού μεγα... ε, μεγα, Ναι, ναι. Ο Χάριν βρατό μετά, το Γεωργιάδη. Άρα με το Χάριν το Γεωργιάδη, ο οποίο ήταν ο θεωρητικό, ο, ο, ο διανοητιούμενο τη παρέα, ξεκίνησα την πορεία. Στην πρωτοπορία τότε. Και έρχεσαι Κύπρο. Και έρχομαι Κύπρο το 2000, το 2000, μπαίνω στην οικογενειακή επιχείρηση, αλλά. Ε, σε τράβησε. Όχι, τράβησε, με βέβαια ήμουν, ήμουν εκεί. Α, ήσουν εκεί. Ήμουν εκεί, Με τι ασχολείσαι στην επιχείρηση. Τι... η επιχείρηση που σου είπα, με τα πάντα. Μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Έκαμε και πλασιέ, έκαμε και εισπράξει. Έκαμε και στόκ, έκαμε και ταμεία. Πολλοί κόσμοι που με έβλεπε και μετά μα θυμούμε εσύ ήσουν ταμεία στο, κατάστημα. Ναι, οικογενειακή επιχείρηση και στην τράπεζα και να ξεφορτώσουμε κοντέινερ, τα πάντα. Πόσα χρόνια δι, διέρχεσαι του. Ως τη μέρα που εκλέγηκα δήμαρχο. Δηλαδή, πώ. Από ε, 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 το 2000 έω το 2016. Μα 16 χρόνια σου στην επιχείρηση. Ναι, τούτη, τούτη είναι η ζωή. Άρα, τούτο είναι... που λέμε ότι κάποιοι ε, Σήμερα λαμβάνουμε εμένα μερικέ φορέ, όταν θέλουμε να κράξουμε του πολιτικού, ότι δεν ε, ε, ξέρετε τι είναι η πραγματική ζωή. Δεν δουλέψατε, πιθανόν μερικέ φορέ να μείνει. Κοίτα, το λέει για μένα. Το λέει για όλου. Λέ, Λέ, το λέει ε, για εσένα. Ναι, δεν δουλέψαν. Τούτη δεν ξέρετε πώ ε, πιάνουν ε, τα λεφτά. Τώρα λέμε ότι ξέρει που λέει, αλλά με κάποιον ε, 100 ευρώ. Εσεί δεν δουλέψετε, δεν ξέρετε πώ ε, πιάνουν τα 100 ευρώ. Επειδή υπάρχει στο πεζοδρόμιο. Α, ξένο Ναι, εντάξει, και εγώ επειδή τούτα έχω 5-6 την ημέρα, κυριολεκτικά έχω 5-6 την ημέρα, έμαθα και αντιμετωπίζω τα τσεπορφότα. Άρα, ναι, για 15 χρόνια ήμουν στην οικογενειακή επιχείρηση με την αδερφή μου. Αρχικά ήταν και, και ο πατέρα μου, αλλά η αδερφή μου πιο μεγάλη μου ήταν πιο παλιά στη δουλειά. Ναι, είναι μέσα στη δουλειά, αυτού. είναι, είναι ακόμα, ναι. Πότε, ποτέ, ποτέ δημιουργήθηκε η εταιρεία. Το 1975. Εξήμαστε... Και ακόμα λειτουργεί. Ναι. Σημαίνει ότι πάτε καλά. Ναι. Και εκεί είδα κάτι εκπληκτικό που το σκέφτομαι τη προάλλε. Του είχα που έγραψα το ΑΕΔΕΤ. Και ότι ξεκίνησε την εταιρεία Ντούτι, η οποία στην άλλαξε, λίον πορεία ανάλαξε λίγο πορεία, αλλά η βάση του τι είναι. Τα, 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 ενδύματα, οι στολέ, τα, τα... πλεκτά. Εράφηκατε κάποτε. Ναι, ναι. Και λέω πώ ξεκίνησε να βάλουμε έναν λαϊκό παιδί, 27 χρονών, να, κάνει, να πάρει απόφαση για να κάνει μια βιοτεχνία πλεκτών και να πάει στι αραβικέ χώρε να κάνει εξαγωγέ, να έρθει με, με λίγα αγγλέζικα, με λίγη μόρφωση, με τσίνα που είσαι. Και κατάφερε. Και συγκρίνω, και λέω εγώ εδούλεψα όσο εδούλεψα, αλλά εδούλεψα το έναν εκατοστό του, του εδούλεψε ο πατέρα. Ήταν μάστρο Ο, ο οποίο, μάστρο μου ήταν η αδερφή μου.

αλλά είναι αδερφή σου. Άρα μαλώνει. Οικογενειακέ επιχειρήσει, κύριε Μαρτίνα. Τούτο θέλει. Γνωρίζει ότι δεν είναι ε, αδερφή. Το Εντάξει, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση με 10-12 υπαλλήλου που δίνει αγώνα να επιβιώσει, σε εδώ ξαναδεί, πάει καλά. Η νέα γενιά, αν να μην παραλάβει. Ε, δυστυχώ δεν υπάρχει νέα γενιά, γιατί τα παιδιά τη αδερφή μου ακολουθήσαν άλλη πορεία. Τα δικά σου. Τα δικά μου. Μικρού λίγα. Όχι, είναι ακολουθήσουν... λοιπόν, 16 χρόνια τώρα δίδυμα. Μ. Μ. Να ακολουθήσουν όμω άλλη πορεία, γιατί δεν είναι και εύκολε δουλειέ τούτε. Θέλει ε, πολύ. δηλαδή... πολύ. Και η παραγωγή στην Κύπρο δυστυχώ δεν έμεινε παραγωγή. Επειδή συνεργάζομαι εργάζομαι πολύ... και γνωρίζω ανθρώπου που ξεκινήσαν από τον ίδιο κλάδο με εσά, που τα ραφτιά φτάσαμε στο σημείο δεν μπορείς να ανταγωνιστείς Ό, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί πλέον. Όχι, δεν μπορεί. εντάξει, εμεί αντέχουμε γιατί έχουμε κάποιε βάσει, έχουμε κάποιου συνεργάτε. Είναι η αδερφή μου η οποία ξέρει τη δουλειά, είναι η Two Z. Εγώ δεν ξέρω η 2 Z. Εγώ ξερω πολλά σπέξα, αλλά η αδερφή μου ξέρει τη δουλειά, είναι η Two Z. Ο το σωματί... επάγγελμα του ράφτη κύριε Δημαρχέ με κοντά μας έχουμε ένα ράφτη Την οποία τον που με κοντά λοιπόν, λοιπόν. Και κλείσε με πέρσι Κοίτα κάθομαι και σκέφτομαι ε, Όχι ο άνθρωπος ε... Επέθανε τούτο τον Και δεν έχει κάποιον να λοιπόν, το συνεχίσει τώρα η παραπάνω παραγωγή Σχεδόν το σύνολο γίνεται στη αλλά η κυπριακή παραγωγή είναι κάποιε γιαγιάδε. Και δεν υπάρχει διάδοχο κατά. Βλέπουμε είναι κάποιε γιαγιάδε που ξεκινήσαν παλιά μου, μα μακαρίτη τον παπά μου, οι οποίε τώρα έρχονται όσο Ψάχνουν μπορούν. Ψάχνουν πιο φτηνά για να. Αλλά... Τούτο το, business το δεν υπάρχει πλέον. Εχάθηκε από την Κύπρο. Παλιά γίνονταν δεκάδε εκατομμύρια εξαγωγέ, ρούχα, παπούτσια. Τούτα δεν υπάρχουν. Με βέβαια εντάξει είναι. Είναι και το έκανα στο πανεπιστήμιο, ήταν άλλη μου διατριβή, στη πτυχιακή, The Competitive Advantage of Nations, το ονομάζονταν, ένα μοντέλο του Μάικολ Πόρτερ, κάποιου Αμερικάνου, ο, μεγάλο τέλο πάντων φιλόσοφου, ο Πόρτερ, όπου η κάθε χώρα έχει έναν συγκριτικό πλεονέκτημα. Εμά δεν ήταν η παραγωγή, δεν ήταν το manufacturing. Ποιο είναι το συγκριτικό μα πλεονέκτημα, εμά. Ε, ήταν τώρα, τώρα, joke, τώρα, τώρα. Ενώ το ρυθμό τη υπηρεσία. Μα τούτο δεν είναι εμεί. Ναι, 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 ναι. Είναι ο τουρισμό. Κοίτα, ποιο θα πρέπει να είναι. Ναι, ποιο θα έπρεπε να είναι. Θα πρέπει να είναι ο τουρισμό. Δεν με αποτύχαμε. Ναι, αλλά ο τουρισμό επηρεάζει που εξωγενεί παράγοντε, πολέμου. Εντάξει, τα πάντα επηρεάζουν. Δεν θα μπορούσε να είμαστε κάτι άλλο. Κοίτα, που παραγωγή είναι, νομίζω. παραγωγή. Τούτα που έκαναμε το manufacturing, δεν καταφέραμε ποτέ να γίνουμε Ιταλία. για να πάμε design, έκαναμε κάποια πράγματα σε βασικό επίπεδο. δεν το έχουμε πολλά. Και εντω, έχουμε και τα μεγέθη μα τέτοια. Άρα, τούτο σε κάποια φάση θα επέθαινε. Δηλαδή, εγώ, ο Μαχαρή ο πατέρα μου όταν πήγαινε στι αραβικέ χώρε, σε, σε κάποιε εξαγωγέ, σε κάποια φάση κάπου στον 90 ήρθε πίσω και λέει: Θα ξαναπάω. Γιατί τούτα που διώ εγώ 2,5 δολάρια, προσφέρουν τα 5 δολάρια την τουζίνα. Δεν οι Κινέζοι. Δεν άλλοι. Άρα, Τζίνο δεν μπορούσε να. να ήταν". Στα 26 που εκλέγηκε δημοτικό σύμβουλο. Ναι. Και Α, από ε, ερχόμενο πίσω έβαλα υποψηφιότητα το 2001 για δημοτικό σύμβουλο. Με το συναγερμό. Με το συναγερμό, να ναι. Να πεταχτούμε συναγερμό. και να ξαναστραφούμε πίσω στην εκλογή σου σαν δήμαρχο. Πώ τα κατάφερε τι εκλογέ, Πε το μυστικό. Δήμαρχο. Ναι. 16 Κοίτα, που ήταν, 17. Το ε, Δεκέμβριο του 16. Κοίτα, ε, μυστικό, τι μυστικό. Ε, υπήρχαν βάσεις. Άρα που το 16, που το, 1, το 16 ήμουν Δημοτικός σύμβουλο. τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια ήμουν και Αντιδήμαρχος, ήμουν σε διαρκή κίνηση, ήξερα τον κόσμο, ήξερε με ο κόσμο. και παρουσιάστηκε και ήταν υποψηφιότητά μου τότε, μια φρέσκα υποψηφιότητα που προήλθε που κάτω, και κάτι που παρατηρείται και τώρα δεν προήλθε σε κλειστά κομματικά δωμάτια. Δηλαδή δεν ήταν κατόπιν συνεννοήσεω, προσυνεννοήσεω, ανταλλαγμάτων κομμάτων. Δηλαδή δεν είναι κάτι στην ηγεσία του τάδε κόμματο με το άλλο κόμμα για να πει: Δόλ μου το στρόβολο να σου δώσω η λαγκατάμια. Αν μου δώσει τη λάρναγαν, ένα σου δώσω στρόβολο. Ένα έγινε. Τα κόμματα γάμαν τι επιλογέ του, σεβαστέ τότε, όπω και τώρα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εγώ είπα: Εγώ θα είμαι ανεξάρτητο. Και κάτι που δηλώνω και νιώθω το πραγματικά, γιατί τώρα να ακούσει ότι είχα συζητήσει και λίγο κάπου που ήμουν, ο τάδε υποψήφιο σε ένα Δήμο τη Λευκοσία ε, είναι ανεξάρτητο. Λέω ότι υπάρχει τον το πράγμα. Ανεξάρτητο με όλον τον σεβασμό του την αν είμαι εγώ. Γιατί. Δήμο τη Λευκοσία, είπε. Ένα για ο Δήμο. Ένα Δήμο άλλο τη Λευκοσία. Έτσι θα πω. Ένα για ο Δήμο Λευκοσία που μιλούσα όμω. Αλλά λέω ότι δεν είναι ανεξάρτητο ο συγκεκριμένο όπω και οι υπόλοιποι. Γιατί. Με, με συντριπτή, μιλώ η μεγάλη μάζα. Γιατί. Το να κάτσει το αγγέλιο και το δίκο και να πούν να σε στηρίξω και μετά μπορεί να σε στηρίξω να πεις είσαι ανεξάρτητος, εν και ε, ανεξαρτησία του το πράγμα. Εγώ είπα θα κατεβώ όταν κρίνω εγώ ότι είναι η ώρα ανεξαρτήτως από όποιες κομματικές αποφάσεις. Άρα είναι περίμενα τα κόμματα να με στηρίξουν για να είμαι υποψήφιος. Του έγινε την περασμένη φορά και έγινε και τώρα. Είσαι δημοφιλής δηλαδή και κατάφερες τα πιστεύκεις.

Τεσσέρι. Ναι. Ο καθένα με έναν κόμμα και εσύ μόνο σου. Εμένα στήριξα με οικολόγη τότε. Ναι, το κίνημα οικολόγων που και τώρα να με ξανά εγώ αστήριξη, το κίνημα οικολόγων. Αλλά τι είχαμε το κίνημα οικολόγων. Δεν ξέρω μιλώ εκ του κίνημα οικολόγων, αλλά να δούμε και τη διαδικασία του κίνηματο οικολόγων σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Οι οικολόγοι λένε. Κύριε Γιάννου, θέλει να κατεβεί υποψήφιο δήμαρχο, έχει κάθε δικαίωμα. Έλα εδώ. Πέμα στι θέσει σου, κάτσε ενώπιον μια ομίγυρη εδώ, ανέλησε το πρόγραμμά σου και να σου κάνουμε ερωτήσει. Θέλει και εσύ, κύριε Αντρέα. Θέλει και εσύ, κύριε Κώστα. Ελάτε. Όποιο θέλει και ακολούθω με κλειστή κάλπη αποφασίζουν ποιο θα στηρίξουν. Τού τον έκαναν και τούτη φορά. Χωρί οποιαδήποτε πλησυνεννόηση, χωρί οποιοδήποτε αντάλλαγμα, χωρί να ζητούν οτιδήποτε. Τούτη είναι η σωστή διαδικασία. Αν με ρωτάσει ποιο σωστή διαδικασία, θα έπρεπε τα κόμματα στι δημοτικέ εκλογέ να μην δίνουν χρήματα. Λέμε πολλέ φορέ προκρίνουμε αυτό που θέλει η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία θα μιλήσει την ώρα τη κάλπη. Τούτο δεν έπρεπε να κάνουν τα κόμματα. Σεβαστόν το τι κάνουν. Κάνουν τούτο που κάνουν. Δικαίωμα Δεν ξέρω να κρίνω εγώ. Εγώ όμω καταθέτω την πρότασή μου και ο κόσμο θα αποφασίσει. Είσαι μέλο του συναγερμού ακόμα. Ναι, είμαι. Τότε που κατέβηκε, εσύ στήριξε όμω. Ναι. Στήριξε ένα άλλο. Εστήριξε τον πρώην δήμαρχο, ναι. Ωραία. Εσύ όταν ήθελε να κατέβει τότε, φαντάζομαι, δήλωσε. Τότε ναι. τον τότε πρόεδρο, ο οποίο ήταν. Ήταν ο Βέροφ. Ο αδερφό είναι <εβέρφουνε> φίλο. <φίδε> και τι σου είπε. κάτσε σε γέμου μετά, κάτι τέτοιο. Ε, Κάπω έτσι. Επέμαστε. Ναι. Ε. ε. ε Κάπω έτσι μου είπαν. Ναι. Ωραία, εντάξει. Μπορώ να το φανταστώ. Βεβαίω, <γνω> για να είμαι δίκαιο, για να αδερφό, το 2011 ένιωσα ότι ήμουν έτοιμο μετά από 10 χρόνια δημοτικό σύμβολο. Και είπα μου, κάτσε σε μετά. Και έκατσα μετά. Το 2016. Είπα μου περίπου το ίδιο, κάτσε γέμου μετά. Ένα κάτσα. Είπα ότι θα κατεβόταν τη φορά. Τι έκανα με σεβασμό, με ταπεινότητα, χωρί να εντζούμε άγιο, αλλά χωρί να έρθω σε αντιπαράθεση. Και τώρα προκαλούμε συνέχεια. Ακούω πράγματα. Πε μου, παράδειγμα, και τι είναι προκαλούσε. λέει πράγματα, κάνουν, γράφουν, προσπαθούν να κάνουν. Θα σου πω ένα πράγμα που λένε. Ναι. Ότι καλή διαχείριση μεν, αλλά όχι κάποια εξέλιξη δε. Ναι. το. Κοίτα, Μπο... μπορεί να του απαντήσει. Ε, βέβαια μπορώ να του απαντήσω. Έχαμε και, να... Έχαμε και μια. δημοσιογραφική που με τα πεπραγμένα του Δήμου. Που εγώ είμαι πολλά περήφανο για το που είχαμε. Όχι εγώ, το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm -hmm. Γιατί ξέρει, τώρα έχουμε εκλογέ και πρέπει να χτυπήσουμε τον Δήμαρχο. Ένα αξίωμα. Αύριο είναι εκλογέ στην Αμερική. Πρέπει να πούει ο πρόεδρο. Είσαι εκλογέ. όπου υπάρχουν εκλογέ και κάποιο υφιστάμενο ξαναδιεκδικά, πρέπει να πούμε πράγματα. Τι μπορούμε να πούμε, Δύο πράγματα μπορώ να πω. Ένα για την τιμιότητά του, του ευχαριστώ του όλου, έλα λου για τον το πράγμα. Ακόμα και τούτοι που δεν μα συμπαθούν ιδιαίτερα, μπορεί να πω: Ο Αντρέα δεν έκαμε τίποτα, δεν του περνάει, δεν ξέρει, ε, αλλά είναι καλό παιδί, δεν τίμιο. Άρα το είναι το πιο σημαντικό, και ευτυχώ, δεν θα σου πω για την τιμιότητα μου τώρα, αλλά τσιμούμε ήσυχα. Ε, πρέπει να πω κάτι. Ένα έκαμε έργο. Εμεί, εγώ δηλώνω ότι είχαμε πάρα πολύ έργο, και θέσαμε τι βάσει για πολλά πολλά περισσότερα στα χρόνια που έρχονται. Μπορεί να μα τα παρτίζει σε μια τριάδα, σε σημεία. Κοίτα, το πιο σημαντικό πράγμα που έκαναμε είναι ότι καταφέραμε και βρήκαμε τον πρόεδρο Αναστασία, διότι ο στρόβολο πλέον, που των εντομίζων, θα μπει σε ευρωπαϊκή τροχιά. Θα, θα μπορεί να, παίρνει ευρωπαϊκά κονδύλια. Ω τώρα, γιατί βλέπουμε έργα στην πάφο, εσύ λέμε στο σε λευκοσία, δεν ρωτήθηκε γιατί ότι άλλαξε η άλλαξε να γίνανε έργα. Εσύ και μάγκα δήμαρχο υπόλοιπε υπόλοιποι δημοί, γιατί είναι όλοι φίλοι καλοί, και είναι το λέω από αυρότητα. Αλλά γιατί δεν έγιναν έργα στη Λαγκατάμια. Γιατί δεν έγιναν στα Λατσά. Γιατί δεν έγιναν στο Στρόβολο τούτα τα έργα. Γιατί, γιατί είμαστε εκτό των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Με απόφαση του Πρόεδρου Αναστασιάδη, μετά από αγώνα που έδωσα, και εγώ προσωπικά, προεξάρχοντα του Ζαχαρία Κυριάκου, του καλού συνάδελφου του, του Δημαρχού Εγκομή, έπιαμε να βράμε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Πρόεδρε, τούτο που συμβαίνει, που το 2004 που πήγαμε στην Ευρώπη, τα λεφτά στου Μητροπολιτικού Δήμου. Άρα, τον 20 χρόνια, οι τέσσερι Δήμοι αναπτύξαν μηχανισμού και αντλήσαν εκατοντάδε εκατομμύρια. Πλέον τούτον δεν υπάρχει. Που του την περιοδο του 21-27 εμπήγαμε και εμεί, υποβάλαμε ενέτηση μαζί μου Δήμο Λευκοσία και πλέον τούτον αλλάζει και για μα. Άρα, έρχονται έργα οριζόντια για όλη την πόλη και κάθεται για τον κάθε, και κάθε Έρχονται, είπε, άμεσα. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Μα, ο πρόεδρο Αναστασιάδη ζήτησε χρόνια που είναι πρόεδρο. το ήταν ο... απόφαση του πρόεδρου Αναστασιάδη τούτη mm -hmm. να μπλακούμε και εμεί σε την πορεία, να μπορούμε να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια. Και θέλει μια διαδικασία. Θέλει... Τη δια... Όταν ήρθε η ώρα να το διεκδικήσουμε, είδαμε ότι δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί στου μα και ενώσαμε δυνάμει με Δήμο και μαζί, γιατί είναι, και Δήμο ενώ θα με δυνάμει. Θα πάρουμε 15 τόσα εκατομμύρια τρισδήμοι για να γίνει η ανάπλαση του γραμμικού πάρκου πολλά και ενδιαφέροντα. Ε, ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Στροβόλου. Τι έχει ξεκινήσει. Ναι. είναι όλα έτοιμα. Τρία εκατομμύρια μα δόθηκαν τώρα από τα Ευρωπαϊκά. Τόσα χρειάζονται. <Τοσα> χρειάζονται> δη τόσα, τόσα χρειάζονται. 85%. Δη δηλαδή, δηλαδή τι, είναι να κάνει, να κάνει μια μινιμπλάκα μπλάκα, πούμε, μια <Τοσα> ναι, λαϊκή γειτονιά. Ναι, ναι. ναι, με... Επειδή περνά που το κέντρο του Στροβόλου και λυπάσαι. Δυστυχώ. σήμερα το κέντρο του Στροβόλου είναι διερχομένων αυτοκινητιστών. Τούτων εμεί. Τι είναι να το κάνουμε, ευθυγητά. όπως στην παλιά Γλαντζάν ας πούμε. Όχι, θα είναι όπως στην Παγιάνα Γλαντζάν, να υπάρξει μια ανάπλαση με προσώψει, με πλακόστρωτα, θα υπάρξει και μια κατεύθυνση αυτοκινήτων, μπορεί τα σαλογυρία για να σκεφτούμε να... να κλεί ας να κλεί, γιατί εντάξει υπάρχει και εμπορικότητα, έντσι να λέμε ιδέες είναι εύκολες, αλλά όταν έρθει η ώρα να σε εφαρμόσεις βλέπεις τα να, διάφορα, διάφορα πρακτικά προβλήματα. Πράγμα, όμως, ο, το είναι slow seat, να ξέρεις, θήκη, τα μπάλεις κάτω πράγματα. Όμως, το Άρα ε, τα ευρωπαϊκά, για να πλάσει το πυρήνα, η Τσερίου είμαστε έτοιμοι τώρα να κατακυρώσουμε μετά από πολλού. Τι είναι η Τσερίου, το ε, ε, ναι, τι είναι η Τσερίου Και επικίνδυνη. Ναι, και επικίνδυνη, αλλά καταφέραμε. Όχι, εγώ επαναλαμβάνω, γιατί το που τα κάμε. ο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι εκλογέ, καταλαβαίνουν να πούν πόσο άχρηστο δεν κανένα πρόβλημα. Αλλά, Όταν ξέρεις κάτι που δεν ξέρω εγώ. Αλλά... Εξαιρώ. Ε... Κοίτα, η κρίση, συγγνώμη, να οπι... Εν τσι κακό πράγμα είναι η κριτική. Είναι το να θέλουμε περισσότερα, αν τσι σημαίνει είναι και κακό. Μα είναι πρόβλημα. Κάνε ένα πρόβλημα. Και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, την μεγάλη μιλοψηφία των φορών δεν είναι ένα απάντο. Επειδή... Ξέρω, αλλά είναι αλλού που θέλω να καταλήξω. Θέλω ναι. να καταλήξω στο θετικό ότι στα μεγάλα ζητήματα του Δήμου μα. Να πω κάτι για το Αγγέλ. Σε τούνε νότο, δεν το λαλό τώρα. Το Ακέραν απέναντι. Καθηκόντω, καταλαβαίνω. Έρχομαι από άλλον κόσμο, από καταλαβαίνω. Αλλά στα μεγάλα ζητήματα, μπορεί να λαλούν τα δικά του, πολλέ φορέ εγώ βρίσκω τα τσου, το πήκα, αλλά στα μεγάλα ζητήματα τη πόλη, πάντα σοβαρή και υπεύθυνη και βάλουν πάνω απ' όλα το συμφέρον τη πόλη. Άρα τούτο είναι πολύ σημαντικό. Άρα σε τούτο όλα που λέω, καταφέραμε να πιάμε ευρωπαϊκά. Εκαταφέραμε και θα ξεκινήσει τώρα σωστά Όπω η θέλαμε, νομίζω με, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή τσερίου, ε, Κάποια άλλα ζητήματα. Ε, με αποφάσει του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί ένα Δημαρχό να αποφασίσει. Ο Δημαρχό είναι εκεί, και πρέπει να είναι το εκτελεστικό όργανο του Δήμου. Αλλά του που καθορίζει η πολιτική, είναι το Δημοτικό Συμβουλίο. Έχει περισσότερη εξουσία σαν σώμα από τον Δημαρχό. Το ανώτατη αρχή του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβουλίο. Ο Δημαρχό καθορίζει εκτελ, στρατηγική. Εκ, το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει και αποφασίζει η στρατηγική. Αλλά ο Δημάρχο θα... πρέπει yeah. να εκτελέσει τη στρατηγική. Κάποιοι να σου πούν, ναι, αλλά εμεί αποφασίζαμε να εσύ είσαι άτομο, δεν εκτελούσε. Εγώ ξέρω τι γαφκάει κάμνο με τα διάφορα κυβερνήματα. Και ήδη ξέρουν, εντάξει, τι γαφκάει έκαναν με τα διάφορα κυβερνήματα, με την πολιοδομία, με τα δημοσιακά έργα για τη Τσερίου, για το γεφύρινγκι τη Αλεξάνδρου Εγώ ξέρω, εγώ μάλλον καθημερινά. Και ήδη ξέρουν, εντάξει. Στη Τσερίου τι να είναι. Η ψελού θα γίνει το που θέλει ο κόσμο και το που θέλαμε εμεί. Έχει σχεδιακά, κάπου να δούμε. Είναι τα πάντα έτοιμα. Είναι έχει να σου πούμε. Όχι, δεν έχει ποδηλατόδρομο. Δυστυχώ, κοίτα, το, αντιλαμβάνεστε ότι το σχεδιασμό κάνουν το ειδική. Υπήρχε ένα σχεδιασμό που την πολεοδομία, που εμεί ω Δημοτικό Συμβούλιο, εκρίναμε ότι ήταν καταστροφικό για τον κόσμο. Ο κόσμο επαναστάτησε. Ακούσαμε τον κόσμο. Το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία μιλήσαμε με τον Πρόεδρο Αστασιάδη, η οποία τον με τον Μακαρίδο Χασίγκο, ο Χασίγκο ήταν προσωπικό μου φίλο. Και σκοτώθηκα με μου και ακόμα νιώθω άσχημα για, για είπε ότι τη η κυρία μου είπε ότι η κυρία μου Ο ότι τότε κυρία μου τι σημαίνει highway. Τετραπλή. Τριπλή ήταν να μπει Τριπλή. μια νησίδα στη μέση, να έχει ταχύτητε, να βουρά να προ... πηγαίνει το αυτοκίνητο. Τούτο όμω τι θα σήμαινε. Θα σήμαινε ότι θα σκοτώνεται η εμπορικότητα τη περιοχή, θα σκοτώνονταν οι ύπιοι ρυθμοί τη περιοχή για να εγκανοποιήσουμε του γρήγορου ρυθμού στο αυτοκίνητο. Εμεί, ω Δημοτικό Συμβούλιο, ακούγοντα και τον κόσμο, υιοθετήσαμε μια άλλη προσέγγιση και είπαμε όχι, πιο χαμηλού ρυθμού. Έφεραμε τον συμπατριώτη μα, τον Ανδρέα Μαρκίδη, πρόεδρο των Συγγένων Ιολόγων Αγγλία. Έκαμε ένα σχεδιασμό που τον χαιρετήσαν όλοι. Όταν είχαμε την παρουσίαση την επόμενη μέρα, οι ανακοινώσει των κομμάτων, όλοι έλεγαν πόσο ωραίο σχεδιασμό και ευτυχώ που δικαιώθηκε η δημοτική ομάδα του Α, του Β, Γ, κόμματο για σχεδιασμό. Και στην πορεία Εξεκινήσαμε mm. το σχεδιασμό. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Εμπλέκονταν πολλέ υπηρεσίε, πολλά χρονοβόρε διαδικασίε. Εσύ ω εφτάσαμε, σολάβησε το COVID, ηλεκτρική, σύτα, υπηρεσίε, πολεοδομίε, δημοσία έργα, προσφορέ, πολλή ιστορία. Και εσύ ω εφτάσαμε στο τέλο για να μπορέσουμε να προχωρήσει το έργο. Ένα σιγεράντα από το Ιτσερίου ή έναν. Πώ θα είναι, δηλαδή. τι έκαναμε. Εκαταργήσαμε τη μία λωρίδα. Ναι. Ήταν δύο λωρίδε που κατεβαίναν από το Θεόχτιστο. Ναι, τώρα το Από πάμε. το Θεόχτιστο ω κάτω, στη Τσερίου που ενώνεται με τη Στροπόλ. Εκαταργήσαμε τη μία λωρίδα. Και είναι μία λωρίδα να ανεβαίνει και μία να κατεβαίνει ω σήμερα. Και των επιπλέον χώρων, τον επιπλέον χώρο τον έκαναμε με πεζοδρόμιο και χώρου στάθμευση. Ε, ρίξαμε του ρυθμού, άρα δεν θα κινείται αν θέλει το μόνο μειονέκτημα του σχεδιασμού, γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Είναι ότι όχι περισσότερη κίνηση, θα παραμείνει η κίνηση. Παραμείνει. Τώρα, αν κάνουμε τον το δρόμο, μπορεί το αυτοκίνητο να κινείται λίγο γρήγορα, αλλά πήγαινε ένα γύρο στη λεωφόρο να, να δει τι καταθλιπτική εικόνα υπάρχει. Πήγαινε στη λεωφόρο ακροπόλεω να δει τι καταθλιπτική εικόνα υπάρχει με τα καταστήματα. Άρα, δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Ακούμε τον κόσμο, ακούμε του ειδικού, ακούμε του εμεί είμαστε εκλεγμένοι και αποφασίζουμε. Και Χαίρομαι, επαναλαμβάνω, ότι για τούτο που ήταν ένα κορυφαίο ζήτημα, πια μένω ε, Είπε μα για τα κονδύλια, για το γραμμικό. Όχι, το γραμμικό ήταν ένα μάθημα. Το γραμμικό Για πράδει. <σχερ> τα κονδύλια, τη τσέριο, αλλά ενέργα που θα γίνει. Ναι, α πω δύο πολλά όμορφα έργα που έγιναν. Πράσινο σημείο. Κανένα άλλο Δήμο δεν έχει πράσινο σημείο στην Κύπρο. Πε μα, δεν είναι σημείο. το πράσινο σημείο. Το πράσινο σημείο του Στροβόλου κοντά στο Λερόι Μερλίν, στο σύνορο με τα Λατσάκια. Ναι, είναι μακριά, κύριε Δημαρχή. Εντάξει, αν το βάλαμε μέσα στην Ακρόπολη, όμω δεν θα μουρμουρούσαν δεν βρεθεί η ίσια μα. Εχωροθετήθηκε σε έναν τόπο που είναι κοντά και δεν θα πηγαίνουμε κάθε μέρα στο πράσινο σημείο. Ποιο είναι ο σκοπό του πράσινου σημείου, Να έχουμε έναν καναπέ, να έχουμε κλαδεύματα. Κλαδεύσαμε. Να τα πάρουμε στο πράσινο σημείο. Τον ισχύει και θέλω να σημειώσω, γιατί συνέχεια έχουμε καυκάρι για το πράγμα, για του ιδιώτε, για τα νοικοκυριά, όχι για του επαγγελματίε. Δηλαδή, δεν μπορεί ο επαγγελματία υπουργό να πηγαίνει στο πράσινο σημείο. Στο πράσινο σημείο μπορεί να πηγαίνει σε εσύ ο Γιάννο που θέλει να κλαδέψει μια φινιτζά στο σπίτι σου και να το πάρει στο πράσινο σημείο. Άρα είναι ένα σημείο όπου δωρεάν ο κόσμο μπορεί να παίρνει τα απόβλητα του, τα οικιακά απόβλητα. Κανένα άλλο Δήμο δεν έχει το πράγμα. Είναι εκπληκτικό έργο υποδομή του. Και βλέπουμε που τα νούμερα ότι χρόνο με το χρόνο διπλασιάζεται η κίνηση. Φέτο είχαμε 4, ξεκινήσαμε με 1000 τόνου στον χρόνο. Φέτο είχαμε 4.000 το 23. Το πράσινο, 5-4,5 νομίζω. Το πράσινο σημείο του στροβόλου. Άρα είναι πολλά σημαντικό. Λαϊκή αγορά. Στο γάσιμπι. Μια πολλόμορφη συνεργασία του Δήμου μα με το γάσιμπι. Ποια είναι η πιο ωραία λαϊκή αγορά στην Κύπρο. Να ρωτήσω τον κόσμο. Που, α, πιένετε μια Παρασκευή πρωί να δείτε τι συμβαίνει εκεί. Χάσει η λαϊκή αγορά. Βεβαίω. Μα πού, στο πάρκινγκ. Εγώ είμαι η λαϊκή αγορά, δεν ήταν στον προμαχώνα. Όχι. Oh πιο yeah, λεωφορείο. Η πιο καλή λαϊκή αγορά. Χωρί στέγαστρο ενώ έξει, να το λέμε. Ε, Εμά υπάρχει στέγαστρο. Είναι μια πολλά όμορφη συνεργασία που έγινε. Την επόμενη φορά έγινε, κύριε. Μέσα στο Χασιβί. Η επόμενη φορά που θα πάει να το δει. Υπάρχουν ταμπέλε, άρα είναι στο Κάθε πόρο πόρο πόρο, και... Κάθε Παρασκευή πρωί. Από η ώρα 5 το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Και πάνε, πάν, παραγωγή. Από όλη την Κύπρο, γύρω στου 65 παραγωγού από όλη την Κύπρο. Δηλαδή, υπάρχει ο φίλο μου, ο Γουαστής από τι Δήμε. Ένα χωριό δίπλα από τον Αγρόν Κυπερούντα. Οκ. Okay? Μίλα. τα μήλα του, έρχεται Θέλει αγορά. Άρα είναι μια συνεργασία μου ο Γασιμπή που θέλω να ευχαριστήσω τον Γασιμπή. Στον χώρο στάθμευσης του Γασιμπή, πολλά ενδιαφέρον να το δει. Ε... Αν δεν τσάμε, βαλέτε Όχι, βαλούμε δεν Υπάρχουν στέγαστρα. Είναι και υποδομή, στέγαστρα, γραφεία, τουαλέτες. Ιδέε, φαίνεται ότι είσαι πολύ Καφέτερία, υπάρχει μια ωραία καφετηρία. Άρα ο κόσμο πάει, ξέρει, υπάρχει κόσμο. Τι και μικρή κυρίω πιο που η ώρα πέντε το πρωί της έντυα, με... το Αρέσκει μου πάρα πολλά. Να ρωτήσω κάτι, εν κάποιο χώρο μέσα στο τρόβολο να το κάνει και λίγο. Κοίτα, η λαϊκή αγορά του τρόβολου ήταν σε έναν πολύ άκερον και άκυρο τόπο στι αποθήκε μα, στον Ορφανίδη. Είναι εκεί που ήταν ο Ορφανίδη, κοντά. Ναι. Που είναι αποθήκε που δεν προσφέρονται, γι' αυτό ναι σκεφτήκαμε και γάμαμε εντό εκεί. Ε, σε σκέψη μου να κάνουν και μια δεύτερη λαϊκή αγορά. Μια στοάν, μια. Μια και δεύτερη λαϊκή αγορά. Στον πυρήνα, ίσω. Στον πυρήνα, να σου πω και κάτι που είναι εκπληκτικό, Εγώ, και κάτι το οποίο σκέφτομαι και στα χρόνια που έρχονται. Αν οι συντημότε μα αξιώσουν να μα ξανατιμήσουν με μισοτήρι, α το κάνουν οι άλλοι, όποιο εκλεγεί. Τι? Η ειρηνιά ήταν δημοτική λαϊκή αγορά. Μα πόσο μεγάλη είναι η ειρηνιά. Όσοι είναι. Ναι. Δεν είναι μικρή ήταν δημοτική. Αν πάει στην Ειρηνιά, η οποία κλειστεί εδώ και χρόνια, θα δει κάπου γραμμένο ότι ήταν δημοτική λαϊκή αγορά. Αλλά ξέρει άρα θα μπορούσε, τώρα άλλα τη χρονιά ιδέα, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι είχα χέρια τώρα, χέρια τραπεζών καλύτερα, ε, ότι θα μπορούσε να γίνει μια δημοτική λαϊκή αγορά στον πυρήνα. Βεβαίω προκύπτουν άλλα ζητήματα. Πάρκινγκ, ποιο είναι το καλό του Γασίπη. Ότι υπάρχει απλό το πάρκινγκ. Και δυστυχώ μάθαμε στην Κύπρο, ότι βλέπω τι λέγε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, όπου εμπεργεκλωμένε που δεκάδε πολυκατοικίε και πάει με τα πόδια ο κόσμο. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τούτο. Δυστυχώ έχουμε το αυτοκίνητο για τα πάντα. Δεν έχουμε κουλτούρα να περπατούμε. Δεν έχουμε κουλτούρα. σω να μπορούσε τάξη. να γίνει ένα τέτοιο πλάνο. Άρα, άρα τούτο είναι κάτι πολύ πολλά εκπληκτικό το πράγμα. Άρα, Πείτε μου τι έκαναμε. Το πράσινο σημείο είναι. Το πράσινο είπαμε... σημείο, λαϊκή αγορά. Έκαναμε μια πολύ σπουδαία συμφωνία με τον Μαγαριστόν Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο II. Πολλοί μπορεί να χλεβάζαν τον Αρχιεπίσκοπο. Ήταν μάγκα όμω. Εγώ είχα μια πολύ, αναπτύξει στα χρόνια που μου δήμαρχο μια πολλά καλή προσωπική σχέση μαζί του. Αγαπούσε με. Και πια τσίπα του. Μακαριότατε, υπάρχουν δύο ζητήματα που θέλω τη βοήθεια σα. Πετε μου, μου λέει υπάρχει στέγη ηλικιωμένων τη Αγία Μαρίνα. Η οποία θέλουμε να την πάρουμε το Δημαρχείο. Ήταν, ήταν, του σκέτο και ήταν ένα συμβούλιο κοινωνική ευημερία, τέλο πάντων, ένα θεσμό που απερχιωμένο. Και υπήρχε μια πρόθεση η Εκκλησία να το δώσει παρακάτω να το ενοικιάσει στου ιδιώτε. μια περιουσία. Και πια και η Βρονοαρχήπη Σκοντζουλίου Μακαριώτα δεν μπορείτε τούτο να μα το δώσετε. Ούλε λέει μου ότι ναι, να σου δω και ο Αρχιεπίσκοπο τώρα δωρεάν θέλουν τέσσερι, γιατί γίνηκε και μια υποτίθεται συμφωνία με ιδιότητα, και ήταν να δοθεί έναν ενίκιο 4.000 ευρώ στην Εκκλησία. Ότι μα καλώ, Καλό για μου, μου, θα το αναλάβετε. Και δεν μπορεί να. Διότι άκουσα ότι είναι 4.000 τον ιδιότητα, δεν ήταν μπορεί να χρειαστεί. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, μιλάω και του Αρχιεπίσκοπου. Μα δεν ήταν μπορεί να χρειαστεί. Θα πάει στο καλό για μου, μου. Εδώ να μα θυμάστε, λαλή μου το μουσείο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού που το κάναμε μαζί. Είναι λίγο ηλικιωμένο. Πώ λειτουργεί τώρα. Η στέγη ηλικιωμένο τώρα ήρθε στην κυριότητα του Δημαρχείου. Υπάρχουν. Πόσε κλίνε είναι. 50. 50. Χρεώνει ο Δημό. Ε, βέβαια πρέπει να χρεώνει ο Το λιγότερο όμω. Το λιγότερο. Είναι 1100, 1200. Η ποιότητα διαδίκτυα. Για να μα πω ότι είναι καλύτερη ποιότητα. Με χιλιά, αλλά επειδή υπερήλθε στην κυριότητα τώρα του Δήμου. ο Δήμο θα κάνουμε την αναβάθμιση για να μπορέσουμε. Αν το πιάνει ένα ιδιώτη, τι θα κάνει. Θα έπρεπε να κάνει αναβαθμίσει και να πάει να χρειάζεται 1600-1700. Δεν θα ήταν για τη μέση αντάξει και μπορούσε. κάτω. Οπότε τώρα εμεί θα επιχορηγούμε κάθε χρόνο συνειδητά. Κάποιοι συνάδελφοι μου τι είπαν. Μα γιατί να πάμε να πιάμε τον τόγερο, να βάλουμε μπελάε. Και εγώ του λέω, Μα ποια είναι η δουλειά μου ω δημαρχείο. Η δουλειά μου ω δημαρχείο είναι να αναλαμβάνω πελάτε. Άρα, τούτο το πράγμα είναι ένα σπουδαίο έργο υποδομή του Δήμου μα. Παράλληλα με τούτο, επήραμε και διαχείριση του Μουσείου του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού εκεί στον ιστορικό πυρήνα του Στροβόλου. Εβοηθήσαμε και εμεί με έναν ποσό τη τάξη των 300 τόσο χιλιάδων για να χτιστεί. Ο Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ξέρουμε, εμεί προσπαθούμε ποιο είναι ο Κυπριανό. Δηλαδή, δεν ήταν ο Κυπριανό ο Αρχιεπίσκοπο, τώρα το πιο πιθανό να μιλούσαμε εν Τούρκια, να μην είμαστε χριστιανοί και Έλληνες. Ένα έξω μπορεί, εν μιλώ ακραία. Αλλά ο Κυπριανός στην κρίσιμη ώρα, και πολύ δικό που αλλά είναι ιστορία, μα και τα λαλούμε. Εσύ. Στην ώρα ο Κυπριανός είπε, παρά το γέμα των πολλών εγκάλιων του επισκόπου. Και έμεινε εκεί και μαρτύρησε. Εν να τιμούμε το τέκνο μας. Το λοιπόν, η εκκλησία, σε συνεργασία με οδύμον, και έναν άτομο για να μπορεί να λειτουργά ω πρέπει το, το μουσείο με επισκέψει σχολείων, ξένων, τουριστών. Τούτο είναι ο σκόπο. Στον ιστορικό πυρήνα του Στροβόλου, το μουσείο. Εκεί υπάρχουν τα ιστορικά χτίρια τη Πεστροβόλου. Τι έκαμαμε, έκαμαμε, δεν έκαμα. Κλειστά. Τι έκαμαμε. Ήρθα έκαμα, στην κυριότητα του Δήμου. Πώ έγινε το. Ε, διεκδίκησα. Εμεί, όχι εγώ, διεκδικήσαμε τη Πέστροβόλου και το διπλανό χτίριο των Δανείων τη Πέστροβολου, το μικρό, που σήμερα λειτουργεί ω ένα κόμβο καινοτομία μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και το κεντρικό χτίριο τη Πέστροβολου, επερήλθε στην κυρία του Δήμου για να το αξιοποιήσουμε ω κρίνουμε εμεί. Εκρίναμε ότι στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών, που σου έλεγα προηγουμένω, θα γίνει ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Για να μπορούν να επιμορφώνονται τα παιδιά μα οι μεγαλύτεροι για την ψηφιακή εποχή. Και πολλά άλλα. Ε, με, μεγάλο χτίρι. Παράλληλα, οι χώροι στάθμευση. Που υπάρχουν τρει-τέσσερι χώρε, αυτέ που υπάρχουν, σε τούτα στην κυριότητα του Δήμου. Ήταν ιδιοκτησία τη Πεστροβόλου. Ήταν ιδιοκτησία τη Πεστροβόλου. Και διεκδικήσαμε την ιδιοκτησία τη Πεστροβόλου του πυρήνα να δοθεί με μια συμφωνία 20 χρόνων που θα ανανεώνεται με έναν πολύ χαμηλό ενίκιο στη... στο Δήμο. Άρα, γίνεται πιθανόν να γίνει και έρευνα κέντρο έρευνα και λεκτομία τεχνολογία. Και, χτίριο... και, και χτίριο... διαχειριστή πλέον είναι ο Δήμο Άρα, επαφή στο Δήμο τι θα κάνει. Είπα σου ποιο θέλει ο σχεδιασμό. Αν αποφασίσουμε κάτι άλλο, αλλά είναι το Δήμο Στρώπη. Θα μπορούσατε να το κάνουμε με βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη υπάρχει μια πολλά πιο ωραία βιβλιοθήκη στο πολιτιστικό μα κέντρο. Το παλιό Δημαρχείο που υπάρχει μια πολλά ωραία βιβλιοθήκη που αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο. Ε... Θα Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα οικονομικά του Δημού. Σε ποια καταστάση είναι, ναι. Ε? Καλούτσικα. Τι σημαίνει καλούτσικα. Ρωστούμε εχρωστούμε. Είμαστε εξυπηρετούμε τα δάνεια μα μια χαρά. Αλλά τι σημαίνει. Έχουμε έναν προπολογισμό 22 εκατομμύρια χρόνο. Είμαστε υπόχρεοι βάση νομοθεσία, και επειδή εμεί δεν κάνουμε μπελάρε, όσα βγάζουμε να ξοδεύουμε. Τι σημαίνει. Οι ανάγκε του Δήμου είναι πολλά περισσότερε. Όμω εμεί βάση νομοθεσία πρέπει να κινηθούμε. Άρα, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Που νιώθω έχω τεράστιο πρόβλημα, αλλά δεν έχω και τη λύση. Έχουμε 1600-1700 δρόμου στο Στραβολό που πρέπει να ασφαλτοστρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μέσων όρων κάθε, ανάλογα με τη χρήση, αλλά να σα πω κάθε 6-7 χρόνια. Άρα σημαίνει ότι κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε 250, 250 με 300 δρόμου. Εμεί κάνουμε 40-50. Αν κάνω 300, θα θέλω 3-4 εκατομμύρια. Κάνω 40-50 και μπορώ να δώσω 600-700 Πέρσι βεβαίω σε πιάμε ένα δάνειο 1,5 εκατομμύριο και κάναμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα. Άρα δεν μπορώ με τα εισοδήματα που έχω να καλύπτω τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Ε, άρα, το, άρα, το, όλο σύστημα είναι ε, ε, σε μια βάση που να... Δηλαδή πρέπει να έχουμε δρόμους. Ε, πρέπει. Και, ε, 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 ασφάλεια. Αλλά ξέρεις, λέμε καμιά φορά και τι κάνει ο Δήμος Τροπολού, όλοι οι Δήμοι. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, κάποιοι παραλιακοί δημοί κρατούν λεφτά. Έχουν έσοδα. Δηλαδή, α πούμε, Ή α, Άιάνναπα, η Αγιάνναπα, το παραλίμνι, η Πέγια. Η ΠΕΙΑ έχει πρόγραμμα ανασφαλτοστρώσεων, μπράβο του, έναν εκατομμύριο το χρόνο. Εν τότε εγώ δείχνω έχει η Πέγια, δεν του μιλώ τώρα οι άνθρωποι, και τι έχει ο στρόβολο. Μπράβο του, πιάνουν τα λεφτά του. Και διούν τα πίσω στον κόσμο. Εμεί δεν μπορούμε. Λέμε πολλέ φορέ βάλε προτεραιότητα. Και εγώ σε ρωτώ, ποια είναι η προτεραιότητα οι δρόμοι, τα πάρκα, το ανοιχτό μα σχολείο, ότι έχουμε σχεδόν 3.000 συμμετέχοντε, 2.500 παιδιά με 60 προγράμματα, πολλά λαϊκέ τιμέ, άριστη ποιότητα. Οι παιδικέ μα λέσχε, 853 παιδιά σε 15 δημοτικά του Στροβόλου, 14 δημοτικά του Στροβόλου, η πολιτιστική μα προσφορά, η συντήρηση, η κοινωνική προσφορά. Τώρα που παίζει Ένα... για παιδιά του αθλητών κέντρων για στο English School τι είναι αναβαθμιστή. Τώρα που μιλούμε αναβαθμίζεται το αθλητικό κέντρο. Ε, το συγκεκριμένο σημείο είναι στο πιο προνομιακό σημείο όχι Στροβόλου. Εκείνο είναι το κέντρο τη λευκοσίας σήμερα. Και κάτι. Τι είναι να, γίνει, να... Ε, να σου πω τούτο φορέ το το κέντρο μετατοπίστηκε. Το κέντρο τη Λευκοσία σήμερα είναι λεωφόρο θαλάσσα. Άρα το συγκεκριμένο πάρκο, το πάρκο Αγίου Δημητρίου, που και τούτον θα αναβαθμιστεί στα χρόνια που έρχονται. Αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί να γίνουν όλα που είναι μια μέρα στην άλλη. Το και πάρκο το Αγίου το... Δημητρίου στην Ακρόπολη. Το πάρκο Αγίου Δημητρίου είναι το, πάρκο τον... που εφάπτεται του αθλητικού κέντρου. Που είναι μέσα το αθλητικό κέντρο. <σχελίου> που, που περιβάλλει το αθλητικό κέντρο. Ναι. Το αθλητικό κέντρο, λοιπόν, εκεί υπάρχουν τέσσερα γήπεδα φούτσελ που που τα αλλάξαμε πριν δύο χρόνια. Mm -hmm. Υπάρχουν τέσσερα γήπεδα τέννη. Κάνουμε δύο γήπεδα πάτελ. Ο Στίβο. Και το πιο σημαντικό για μένα, κάμπνουμε Στίβο. Άρα Ένα το μέσα, που... εγώ φτάσαμε από τα χώμα τώρα. Ναι, παίζαμε παλιά ομάδε. Ναι, τώρα τι είναι. Τώρα είναι φούτσαλ. Γεμάτο. Γεμάτο. Και ο, θα ο, ο, περιμετρικά θα κάνουμε ένα θα κόκκινο χώμα. Ναι, θα βάλουμε τα περιμετρικά για να μπορεί να τρέχει και να περπατά ο κόσμο σε ερασιτεχνική βάση βεβαίω. Δωρεάν. Δωρεάν βεβαίω. Και θα κάνουμε ένα ωραίο γήπεδο μπάσκετ που θέλουμε να το φέρουμε τον μεγάλο Νίκο γκάλι να το εγκαινιάσει όταν, όταν έρθει η ώρα. Ε, Καφετερία. Άρα θα είναι ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Δουλεύουν τώρα μέσα. Εντατική ρυθμή για να μπορέσουμε να παραδώσουμε με τη νέα περίοδο. Άρα το, το balance sheet το balance του Δήμου είναι ισορροπημένο. είναι, είναι ισορροπημένο για νόμο, αλλά για να είναι ισορροπημένο πρέπει να είμαστε σφιχτοί. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δηλαδή, είναι όπω ένα νοικοκυριό. Παίρνει σπίτι 2.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να πληρώσουμε και ρεύμα πρέπει να έχουμε και αυτοκίνητο, πρέπει να φάμε, πρέπει να είναι τα παιδιά ιδιαίτερα, πρέπει να αγοράσουμε ρούχα, πρέπει, πρέπει. Άρα τούτα ούλα κάνουμε τα μεφυδό. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ε, Πώ μπορεί ο Δήμο να, να, φέρει επιπλέον εσόδα μέσα. Κοίτα, έχει πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η μεταρρύθμιση που έγινε που δεν έγινε τούτο που έπρεπε. Έπρεπε να γίνει μια πολύ πιο γενναία, μια πολλά πιο ριζοσπαστική μεταρρύθμιση. Τουλάχιστον βάλουμε μα παραπάνω ευθύνε, αλλά τουλάχιστον θα αποδίδονται πιο πολλά λεφτά. Τούτων είναι ένα. Που ζούμε και πέρα, είναι σημαντικό να μπούμε για να γίνουν έργα. Να μπούμε, διότι το όλα τα έργα που γίναν στι άλλε πόλει, έτσι που το πάραν που το ταμείο του Δήμου που έγιναν, η μεγάλη πλειοψηφία των λεφτών είναι τα διαρθρωτικά κονδύλια, είναι τα ευρωπαϊκά. Η μεγάλη συνεισφορά του όπου σου είναι ένα 15% συνεισφορά δική μα, αλλά 15% ξέρω εγώ εν, εν μισών εκατομμυρίων και τρία κάτι τη κυβέρνηση. Άρα με τα ευρωπαϊκά είναι η χορηγία, αλλά πρέπει και εμεί να βρίσκουμε τρόπου να, να φέρνουμε λεφτά μέσα. Θεωρείς ότι ο αντιδημάρχο πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο πολιτικό κομματικό χώρο μαζί με τον δημάρχο ή πρέπει να υπάρχει έτσι έναν ένας πόλος αντίθετος για να υπάρχει και ένα check and balance. Κοίτα, το check and balance είναι καλό. Εγώ να φύγουμε από πρόσωπα. Εγώ ως θεσμός επίστευα, εγώ ήμουν, δεν μου αρέσει η λέξη εγώ, αλλά ήμουν δημοτικός σύμβολος, ήμουν αντιδήμαρχος, είμαι δήμαρχος. Και σέβομαι τους θεσμούς και των τριών, είναι και πολλά σημαντικοί θεσμοί. Εγώ θεωρούσα ότι στην μεταρρύθμιση, όπως είναι τώρα, θα έπρεπε ο αντιδήμαρχος να εκλέγεται ίδιο τίγετ με τον δήμαρχο όπω γίνεται στην Αμερική για τον πρόεδρο. Άρα, εγώ που κατεβαίνω δήμαρχο, να μπορώ να επιλέξω όποιαν, όποιο θέλω για αντιδήμαρχο, για να μπορέσουμε να πάμε μαζί. Εάν επέλεγε τώρα που δεν σου κατεβαίνω, και να θυκαλέ. Δεν θα μου έσυγουν τη διαδικασία. Δεν θα μου έσυγουν τη διαδικασία να πω, αλλά να σου πω τι θα τη λέω. Επικράτησε ένα άλλη λογική. Διότι τα κόμματα θέλουν να διαφορετικά. Ε, όποιο και να είναι, εγώ πιστεύω ότι διότι σήμερα ο θεσμό του αντιδημάρχου είναι υποβαθμισμένο. Δηλαδή ο αντιδημάρχο σήμερα δεν έχει καμία ανεκτελεστική εξουσία. Αναπληρεί το δήμαρχο εν απουσία του δημάρχου. Τίποτε άλλο. Ο νέο περιδήμων όμω πάλι δεν έχει διάξουσια στον αντιδημάρχο. Εμπαφίεται στο δήμαρχο αν κρίνει ο δήμαρχο ότι είναι σωστό να δώσει αρμοδιότητα του αντιδημάρχου. Delegate. Delegate. Βεβαίω να σου βάλει για το στρόλο είναι ακόμα πιο περίεργη φάση, γιατί δεν έχουμε δημοτικά διαμερίσματα. Ο νέο δήμαρχο Λευκοσία θα υπάρχει αντιδήμαρχο Αγλαντζά, έγκομη, μετίου. Ο αντιδήμαρχο Αγλαντζά, καλή ώρα, θα συνεχίσει να κάθεται στο γραφείο του δημάρχου Αγλαντζά. Και να είναι, είναι υπεύθυνο για τα τη Αγλαντζά. Για το στρόβολον τώρα, ένα το δημοτικό διάβασα. Εγώ όμω που τη σειρά μου επειδή σέβομαι και σέβομαι άλλο και θα σεβαστώ και άλλο κάτι. Ότι σήμερα ο αντιδήμαρχο μπαίνει λίγο που το παράθυρο. Δηλαδή, 27 δημοτικοί σύμβουλοι κάθονται κόμματα ο Γιάννων αντί στον Αντρέα. Και εκλέγεται με 15 ψήφου, δεν αντί 12. Χωρί λαϊκή νομιμοποίηση. Σεβαστώ, τούτο είναι το σύστημα. Τώρα όμω ο αντιδήμαρχο δεν εκλέγει που τον λαό. Απευθεία. Άρα, εγώ, όποιο και να είναι αντιδήμαρχο, Βεβαίω, και επειδή δεν έχω, έχω πολλά καλά ασφάλεια, δεν έχω, θα του δώσω συγκεκριμένα καθήκοντα. ανάλογα με κάποιον ποιο Συγκεκριμένα καθήκοντα για να με συμπληρώνει στο έργο μου. Έξτρα βοήθεια. Έξτρα βοήθεια. Ε, Λε σύνοχο τα κόμματα και τα κόμματα. Ε, Προηγουμένω είπε ότι είσαι μέλο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τι, είδου μέλο είσαι. Είσαι απλό ε. μέλο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τι άποψη είναι, είχες, για το Δημοκρατικό Συναγερμό με το, το, το όλα που ακούγονται. Τι να σου πω για το συναγερμό. Ο συναγερμό, κοίτα, εγώ γεννήθηκα μεγάλο αυτό το συναγερμό. Άρα ξέρει. Άρα ξέρω. Δεν ε... θέλουμε κουσκούς, αλλά βλέπουμε από την απέξω ότι είναι έναν καράβι το οποίο ξέρει. Είναι σε τρικυμία. Εγώ είμαι μεγάλο το συναγερμό. Ξέρω του πάντε, ξέρουμε οι πάντε, φίλοι μου οι πάντε. Πολλοί εναδερφικοί φίλοι, κάποιοι εγκουμπάροι, κάποιοι μεγαλώσαμε μαζί ο συναγερμό, και το λέω το, γιατί είναι ιστορία μα. Είναι το κόμμα που έχει τη μεγαλύτερη θετική συνεισφορά στην ιστορία του τόπου. Έχει θετικό αποτύπωμα στην ιστορία του τόπου, ο συναγερμό. Πώ ξεκίνησε ο συναγερμό. Σήμερα ο συναγερμό υπάρχει μια. Μια ιδιότυπη κατάσταση, εντούτοι κατάσταση και μου πρόεδρο Χριστοδουλίδη με τον συναγερμό. Φαίνεται ότι Υπάρχει μια κρίση. Δεν θα μ' ακούσει σε μένα όμω. Ούτε θα καταφερθώ εναντίον τη ηγεσία, ούτε θα υποδείξω τη ηγεσία του συναγερμού. Τι να κάνει. Ο συναγερμό έχει μια εκλεγμένη ηγεσία που εκλέγηκε με τον τρόπο που εκλέγηκε. Μπράβο τη! Έναν υπόνοιτο τίποτε ενώ δημοκρατικά είναι. Τούτοι καλούνται να κυβερνήσουν το υπεροοκεάνιο που ονομάζεται δημοκρατικό συναγερμό. Εντάξει, μπορούμε να παραβλέψουμε, ότι περνά μια κρίση όμω. Δεν θύμουμε ξανά το συνεγερμό Κοίτα. να αφισβητείται η κυριότητα, ας πούμε, του top ranking, φεύγουν μέλη πάνω αλλού και το διαδίκτυο τώρα ανταλλάσσονται. Πρώτη φορά το βιώνουμε. Εντάξει, είναι και εποχές τέτοιες. Είναι και εποχές τέτοιες. και ότι η ομορφία του η κατάσταση με τον πρόεδρο που προέρχεται από το συναγερμό του. Ήταν ένα κράστες πιστεύεις υποψηφιότητας. Ε, σίγουρα ήταν, ξανά γίνεται. Επιτρέπεται να σε ρωτήσω ότι υποστηρίξες τις προεδρικές. Γνωστό ναι, είναι γνωστό. Ναι, γνωστό, Μαι, γνωστό ναι. Υποστήριξε τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη. Ναι, πολύ γνωστό. Ναι. Αλλά είσαι απλά μέλο του συναγερμού. Εν, εν, εν είσαι, ε, κάποια ιδιότητα με στο κόμμα Κοίτα, ω μέλο ο... του συναγερμού. Απλό μέλο, όπω μπορεί, όπως μπορεί ο... να είναι ο κ. Συναγερμού και ω δήμαρχο, μπορώ να μετέχω στο πολιτικό γραφείο. Είχα πει όμω ότι από την αρχή ότι ένα δήμαρχο και να με στήριζε ο συναγερμό και να με στήριζε Καμία σχέση ότι δεν με στήριξε, ένα μεσύρξε, δεν θα με στο πολιτικό γραφείο του Συναγερμού, γιατί ένα δήμαρχο οφείλει να ενεργεί ανεξάρτητα. Άρα, εγώ δεν θέλησα να είμαι ενεργό μέλο. Είμαι μέλο, πίασε σε σοκωματικέ διαδικασίε του Συναγερμού, είμαι με τον κόσμο του Συναγερμού, είμαι στα σωματεία, είμαι παντού, έχοντα προσωπικέ σχέσει, αλλά δεν είμαι ενεργό μέλο του, του Συναγερμού έδωσε μου δύο απαντήσει τώρα, χωρί να μου απαντήσει, αλλά απαντά μου απαντήσω, ότι ότι όντω υπάρχει μια κρίση για να εξηγηθώ. Σαν μέλο του κόμματο, κατεβήκε το κόμμα με έναν υποψήφιο, και εσύ λε, επέλεξε ότι ψηφίζω, υποστηρίζω τον άνθρωπο. Άρα, αυτόματα κρίνει ότι η επιλογή του κόμματο δεν ήταν και η καλύτερη για το κόμμα. Άλλη, Σωστά. Α πω σω, σω διαφορετικά, γιατί θέλω να είμαι δίκαιο. Σκέφτομαι λάθο. Ω, μπορεί να το πει, αλλά να σου πω πώ το είδα εγώ. Να. Εγώ με τον Αβέροφ είχα και έχω μια αρκετά καλή σχέση διαχρονικά. Mm -hmm. Εντάξει, και παρά το γεγονό ότι ο συναγερμό δεν με στήριξε στι προηγούμενε εκλογέ, πρέπει να σα πω ότι την επόμενη μέρα, με τον Αβέροφ, και με το σύνολο τη Γεσ... ηγεσία του γραμμού, είχα μια πολύ καλή σχέση. Έκρινα τη δεδομένη στιγμή ότι η καλύτερη επιλογή για τον τόπο ήταν ο πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Δύο χρόνια μετά, ποια είναι η άποψή σου. Αν επιτρέπετε. Πιστεύεις ότι πι 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 η απόφαση ήταν... Οκ. Okay, στηρίζεις ό,τι. Τι αν ξανά είχα... Κρίνουμε το έργο του Πρόεδρου <χει> δύο χρόνια μετά. <χει> Ωραία, ένα <μια> λεπτό. <χει> να θέσω... Ωραία, ένα λεπτό. Να θέσω ξανά την ερωτήση. <χει> δύο χρόνια μετά την επιλογή σου να στηρίξει <χει> τον κύριο Νίκο Χριστόπουλη, δηλαδή, τον Πρόεδρο μα. Δύο χρόνια μετά. υποστηρίζει ακόμα ότι είχαμε σωστή επιλογή με βάση τα έργα το οποίο... με βάση το έργο που ήδη μέχρι σήμερα του την κυβέρνηση. Ναι. Δεν είναι κακό να κρίνουμε θετικά ή αρνητικά. Κοίτα, σίγουρα θεωρώ ότι σίγουρα θα ξανά αυτή την επιλογή. Τον εγώ Χριστοδουλή μου πρέπει να σου πω ότι δεν μια βαθιά φιλία που τις πρώτες μέρες που ήρθε... Και εκείνος μπασκετικός, ναι. Ήρθε... Ναι, και ο παίχτης του είναι ο Τσάρς Μπάρκλεϊ. Ο Charles Μπάρκλεϊ. Ναι, ναι, δηλώνει ότι ο παίχτη του εντάξει, είναι Χάμεν Τζόρταν τότε. Εν τη Αμερική, ο παίχτη του είναι ο Εμένα είναι ο Λάρι Μπέρτ και ο Κέβιν Μακχέιλ. Εσύ ο πιο μεγάλο του. Ο πιο μεγάλο μου Αλλά ο Charles Barkley είσαι Λάρι Μπέρτ. Εγώ είμαι Λάρι Μπέρτ. Είναι το μόνο που υποστηρίζω στη ζωή Αξαριστερίζει ε, να κόμμα προσέχει. Εμ πιο επαναστατική που είπε προηγουμένως. Και ο Άρης αριστερίζει να κόμμα. Όχι. Οι oh, oh, oh. ρολοχίτες είναι τα Εκεί Εκεί ήταν ο στου οργανωμένου σε οργανωμένους επαρισφρήσαν κάποιοι. Ναι. Ε... Στην Ελλάδα είναι εντός. Ε, έχει διάφορα μπλοκς. Μπορεί να βρεις εντάξει, μπλοκ. Οι οργανωμένοι, οι οργανωμένοι των ομάδων ή οι... Εντάξει, οι ακροδεξιένοι ή οι αριστεροί. Ή το άλλο. Ναι. Άρα εντάξει, οι οργανωμένοι επειδή είναι πιο ζωντανοί, αντιλαμβάνεσαι πιο. Νομίζω λίγο πολλά προσπαθούν να τα βρίσκουν μα στην Ναι. Και στον η ιδεολογία του πρώτα απ' όλα είναι, η ομάδα. Ξέρει, τούτοι, οι σύνδεσμοι θεωρούν το σύνδεσμο πιο σημαντικό είναι ομάδα. Κάποιοι. η original, ή Super 3 είναι Super 3. Original, Είναι το ένα και το Ελέγαμε για την <laughs> πώς κρίνεις <laughs> τώρα. Το... <laughs> <πώς κρίνεις> ωραία <coughs> διακυβέρνηση Χριστοδουλή δύο χρόνια μετά τη στήριξη. Άρα σου λέω δύο χρόνια μετά τη λέω ότι δύο χρόνια μετά τη στήριξη και σήμερα την ίδια επιλογή βεβαίω. έκανα γιατί λέω ότι με τον πρόεδρο που τις πρώτες μέρες που ήρθε Λευκοσία και γνώρισα τον νέο διπλωματή επίστεψα, ότι είσαι κάτι Είσαι κάτι που εξεχώριζε μου τους υπολείπους. Τι ήταν, Επίστευα... δύο, δύο. Κοίτα, Επίστευα και πιστεύω ότι ο, ο πρόεδρο έχει ένα χαρακτηριστικό που το θεωρώ πολλά σπάνιον και τούτο που πρεσβεύει και τα δικά μου πολιτικά πιστεύω. θέλει, δηλαδή, βλέπω τον ότι στέκεται σε αρχέ και αξίε, στέκεται στι ρίζε μα που το θεωρώ πολλά σημαντικό τούτο αλλά την ίδια στιγμή μπορεί και θκεβάζει το σύγχρονο κόσμο και τι ανάγκε του. Δηλαδή, ξέρει πότε θα αλλά μπορεί να καταλάβει και όπου πάμε. Και όχι μια πολιτική παιδεία, εντάξει, η η μεγάλη πλειοψηφία μπήκαμε στην πολιτική, όσοι μπήκαν στην πολιτική, που διάφορα backgrounds είπαμε. Ο πρόεδρο σπούδασε, και σε σπουδέ του και ακολούθω 25 χρόνια διπλωμάτη. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι παραστάσει που έχει, οι εμπειρίε που έχει, είναι μοναδικέ. Και βλέπουμε και πώ συμπεριφέρεται και ω πρόεδρο, και έξω από την Κύπρο. Τώρα, καταλαβαίνω τι με ρωτά. Υπάρχει μια περιραίω, θα έμπαγκαλα τα πράγματα στην Κύπρο. Απογοήτευσε ο πρόεδρο. Α σε ρωτήσω τώρα, τι κάνει λάθο ο πρόεδρο, ένα δυσκολευτή να μου απαντήσει κάτι συγκεκριμένο. Όχι, μπορώ. Συγκεκριμένο που να επηρεάζει την πορεία του, του τόπου. Όλα συγκεκριμένα να επηρεάζει. Είναι πολλά... σημαντικό για ένα πράγμα του Κυπριακού. Εντάξει, άρα. Βλέπουμε μια στάση μόνο. Άρα, ναι, άρα οι υπόλοιποι πρόεδροι, με όλων των σεβασμών, του υπόλοιπου πρόεδρου, προχώρησαν τα πράγματα. Ακόμα και ο κύριο Αναστασιάδη πήρε τι συνομιλίε ω έναν γκάμα. Βλέπουμε ότι έχουμε πρωτοβουλίε. Είπαμε να μην το αλλά ότι κάνουν πρωτοβουλίε για να ξαναξεκινήσει ο διάλογο. Τούτων είναι να κάνουμε. Ε, άρα, όμω, να λέμε ότι τώρα φταίει ο πρόεδρο που υπάρχει στασιμότητα. εντάξει, μπορούμε να το λέμε. Πιστεύει και το κανένα ότι φταίει ο πρόεδρο για στασιμότητα. Σοβαρά. σω μια καλή απάντηση θα ήταν ένα σύστημα στο οποίο να μπορεί ο πολίτη να ελέγχει πού βρισκόμαστε αφού μετά εκλέξουν μια κυβέρνηση έναν δήμαρχο. Άρα, άρα, λέω ότι έχτιστηκαν ε, προσδοκίε πολλέ, οι οποίε δεν ήταν εύκολο την επόμενη μέρα να ικανοποιηθούν. Ε, υπάρχει ένα περιβάλλον ευρύτερο στην πολιτική που είναι εχθρικό προ τον πρόεδρο. Και τώρα δεν με δαμέω ω υπερασπίση του πρόεδρου, αλλά βλέπω, δεν, δεν το, το ΑΚΕΛ που καθηγόντω η ανθρώπινη αντιπολίτευση, ο συναγερμό υπάρχει τούτη κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Οι, οι συμμετέχοντε στην κυβέρνηση εν που δεν έχουν αντιλαμβάνει το εκτόπισμα των δύο μεγάλων κομμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μουρμούρα, εδώ θήκαν και αφορμές βεβαίως, δεν ξέρω να είναι ούλα ή ούλα αλλά βλέπουμε να γίνονται πολλά. Εγώ έχω και, ας σας πω κάτι, εγώ έχω καθημερινή συνεργασία με πολλούς υπουργούς και βλέπω τι έργο γίνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γίνεται έργο. Βεβαίω γίνεται έργο. Βλέπω τι έργο γίνεται στο Υπουργείο Μεταφορών. Ας δώσω και παραδείγματα. Υπουργείο Εσωτερικό, το πρόγραμμα χτίζω. Πολυκατοικίες προσφυγικούς οικισμούς. Τούτος ο υπουργός, τούτη κυβέρνηση ε, προχώρησε το. Μιλούμε για τι ανακαινήσει. Μιλούμε για το ότι θα χτιστούν νέε πολυκατοικίε σε κόσμο που θα πέφτουν τα σπίτια πάνω του. Πολλά σπουδαία. Βλέπουμε ότι ο Υπουργό Μεταφορών κάνει προσπάθειε για να επιληθεί το κυκλοφοριακό. Εν να επιληθεί το κυκλοφοριακό, όχι. Αλλά τούτο που έκαμε το Park and Ride στο GACB. Πολλά ωραίο πρόγραμμα. Το που έκαμε σε συνεργασία με ο Δήμο Στροβόλου. Θέλουμε ώρε να μιλούμε. Σε πέντε δημοτικά του Στροβόλου υπάρχουν λεωφορεία δωρεάν που πηγαίνουν και πιάνουν τα παιδιά από το σπίτι του. Για να μειώσουμε το κυκλοφοριακό. Τούτον, επεκταθή, λευτού, ο τούτο ένα επεκταθεί θεουθέλοντο και λεφτού επιτρέποντο και οδηγών επιτρέποντο, δεν υπάρχουν οδηγοί. Προσπαθούν να βρουν οδηγού για να επεκταθεί ο θεσμό παντού. Του λεωφορείου. Άρα γίνονται πράγματα σε πολλά επίπεδα. Εντάξει, υπάρχει μια μουρμούρα. Είμαστε κριτικοί. Εντάξει. Ε, Πιθανόν να πει Ζιρόλ, το γεγονό ότι ήταν ένα πάτσο στα δύο μεγάλα κόμματα εξουσία. Σίγουρα Σίγουρα παίζει ε, Πώ μπορώ εγώ, σαν πολίτη, να πάμε και στη, καλή ώρα στη, στη, στη δική μα κουβέντα. Πώ μπορώ εγώ να ελέγχω, όταν λέω ελέγχω είναι το check and balance που λέμε, να ελέγχω πού βρίσκεται ο, ο νέο δήμαρχο, δηλαδή με τη μεταρρυθμι, μετά μεταρρυθμιστική εποχή, με βάση το, το όραμα και το πλάνο του. Πώς μπορώ εγώ να ξέρω, πιθανόν χρησιμοποιώντα την τεχνολογία που Κοίτα. Κοίτα, που η, βρισκόμαστε η, η, αλήθεια δηλαδή. είναι ότι είναι κάτι που έφερε σε μεγάλο βαθμό ο Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Άρα ο κάθε υπουργό παραλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο. Και υπάρχουν συστήματα σήμερα με την τεχνολογία που ο πρόεδρο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, και στην Κύπρο γίνεται κάτι ανάλογο με, τώρα, μάλιστα, ότι κύριε Υπουργέ του Τάδε Υπουργείου, εγώ ω πρόεδρο περιμένω που σέναν. Εντάξει, να κάνει τη διαχείριση του Υπουργείου, αλλά περιμένω που σέναν τα πέντε ζητήματα. Τώρα βλέπουμε ότι οι υπουργοί, δεν το κάνουν τώρα, δεν με κυβερνητικό, δεν μου λέει την πιο τη. Είμαστε πιο Αλλά... πολίτε που μιλάμε. Αλλά βλέπω. βλέπω, βλέπω ναι. ότι εχθέ, προχτέ, ο υπουργό Τάδε έκαμε τη διάσκεψη για τα πεπραγμένα του, του, υπουργείου του. Και βλέπουμε ότι, ξέρουμε, ξέρω και εγώ προσωπικά, ότι ο πρόεδρο παρακολουθά τα του. Τα διαβάζει, μελετά, έχει επαφή με του υπουργού του και παρακολουθά. Τώρα, να είναι ουλαρόδινα, να λυθούν τα προβλήματα όλα. Όχι. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει παρακολουθήση. Όσον αφορά το Δημαρχείο, είναι κάτι που προσπαθούμε και εμεί και είμαστε σε συζητήσει τώρα με κάποιου τσέγια λόγω μεταρρύθμιση. Ακριβώ τούτο που λέει, τα indicators να τα τσακάρουμε. Δηλαδή, όπω εγώ εκεί, ηγούμε τώρα μια μικρή τοπική κυβέρνηση. Άρα, έχω τον προϊστάμενο του πρασίνου μου, τον προϊστάμενο τη καθαριότητα, την προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών. Άρα, τούτα όλα, υπάρχουν συστήματα σήμερα, τσέγγα κάτι που πρέπει να μπουν, και είναι κάτι που έχω σκόπο να κάνουμε, για να μπορούμε να ελέγχουμε. Τώρα κάνουμε τα λίγο πιο manual, αν θέλει. Αλλά σήμερα υπάρχουν συστήματα για να μπορεί να ελέγχεται ο κάθε προϊστάμενο. Βεβαίω λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ ενό δημάρχου και ενό πρόεδρου. Δεν μιλώ για μένα, μιλώ γενικά. Ο δήμαρχο κληρονομά μια δημοτική υπηρεσία. Και μπορεί με την προσωπικότητά του, με τα χαρίσματά του, να επιβληθεί, να κερδίσει, ή με τα μειονεκτήματα του να χάσει μια υπηρεσία. Ο πρόεδρο, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να αλλάξει τον οποίο υπουργό του. Άρα, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω την υπεύθυνη των τεχνικών μου υπηρεσιών. Δεν μπορώ να αλλάξω τον υπεύθυνο των προϊστάμενων τη καθαριότητά μου. Η βρατών, εν τούτο ο παιχτή, με τούτο σαν ποδοσφαιρών, και αν είμαι καλό προπονητή, να βγάλω το καλύτερο μου μπορώ που τούτο. Δεν μπορώ να επιλέξω. Ο πρόεδρο έχει την πρωτοβουλία κινήσεων να πει ότι θέλω υφυπουργών τουρισμού τον τάδε. Είμα, έκαμε, το άλλαξε. Στου 10 μήνε άλλαξε το ρόστι. έχει την πολυτέλεια να το κάνει. Ένα δήμαρχο δεν έχει την πολυτέλεια. Και αν σχέσει με τους, ε, μόνιμους του μόνιμου υπαλλήλου του, Δήμου. Κοίτα, είμαι δημοτικό σύμβουλο που τα έχω έξι μου. Εντάξει. Άρα, επειδή δεν μιλούμε για έναν τεράστιο οργανισμό, εντάξει, υπάρχουν 300 κάτι άτομα, ναι, τη συντριπτική πλειοψηφία, του υπαλληλικό, αλλά σχεδόν και το σύνολο του εργάτικου προσωπικού, ρο... ξέρω το όνομα του. Ξέρω από πού κατάγονται. Ξέρω του, ξέρουμε. Και λέω ότι το σχέση πάει πολλά πίσω. Άρα υπάρχει μια πάρα πολλά καλή σχέση. Ε... Σταμάτησαν οι προσλήψει στου Δημού. Να σου πω. Υπάρχει μια πάρα πολλά καλή σχέση. Εντάξει, έτσι είμαι πάντα ευχάριστο. Έχει ώρε που με ευκάλουν έκτοτε για αυτού γιατί εγώ πάντα του Εμεί εδώ γιατί είμαστε, ρε. Είμαστε εδώ για τον κόσμο. Είμαστε εδώ, έχουμε τι δουλειέ μα, αλλά είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Και ο τελικό κριτή μα είναι ο κόσμο. Άρα έχω καλή σχέση και να σου πω κάτι. Βλέπω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι δημόσιο. Ναι, με τα, έχει φιλο, με τα γνωστά έχει, θέματα. Ναι, ε, εντάξει, τώρα. Άλλη συζήτηση. πράγματα, άδειε. μα να μην πιάμε άδεια, μα να μην αρρωστήσουμε. Εντάξει. Φωνάζω, γάμνο, γιατί περιμένω να γίνει ο χώρο πρασίνου στο γάσι και Του ήταν να πάνε τη Δευτέρα, αλλά ε, ε, έχουμε τα τούτα, αλλά νιώθω ότι αγαπώ του, αγαπούμε και έντιαν τι εύκολε οι συνθήκε, κυρίω του εργατικού προσωπικού. Το να φωνάζουμε, πιάνω παράπονα, ε, ε, ώρα τρει σκουβιθιάριε σα. Τι μα αφήνουν να τσιμηθούμε. Επειδή είναι γάμε τη δουλειά. Είναι εύκολο. Ή δεν την πορτούα. Εντάξει. Εξυπηρετούμε 35.000 υποστατικά. Έχουν και κάποιε αστοχίε. Να χτούτα πολλά που τούτα έρχονται πάνω μου. Ήθελα να σε ρωτήσω, κύριε Δημαρχέ. Αναφερθήκε τώρα στι κουμπιθιάριε. Τι γεμίζουν τι θέσει τώρα. Για προσλήψει, είπε. Ναι. ναι, για να συνδυάσουμε τι προσλήψει. Και μόνο οι κουμπιθιάριε μαζί στο Δημοστροβόλιο. Κοίτα. Εγώ πιστεύω ότι το πιστεύω. Θα κάνουμε και λίγη λογική συζήτηση ότι είναι καλά να υπάρχει ένα συνδυασμό ιδιωτικών συνεργείων και δημοτικών συνεργείων. Λόγω του εργασία. Για πολλού λόγου. Ε, και λόγω φόρτω εργασία, και λόγω οικονομικών λόγων, και για να φτιάξει καλύτερη δουλειά. Άρα, εγώ μόλι εκλέγηγα, επίστευα ότι ένα μέρο των σκυβάλων θα έπρεπε να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα. Τα επιχειρήματα όπω τα έβλεπα, και αν τα δει ήταν συντριπτικά υπέρ. Καλύτερη υπηρεσία και να στοιχίζει στο Δημαρχείο. Όταν λέμε στο Δημαρχείο, ποιον εννοούμε Δημαρχείο, εννοούμε εμεί. Άρα μου στοιχίζει του των 200.000 λιγότερα, δεν τα μπορεί να κάνω γίνει 200.000, ένα μειώσω το τι πληρώνουμε στι παιδικέ λέσχε. Ένα επιδιορθώσα άλλο 20 δρόμου. Ασκείο, αν Ναι. Επικράτησε η λογική, όχι και εντάξει, είναι τα κόμματα, είναι οι συντεχνίε. Αντιλαμβάνομαι το παιχνίδι, είναι έμαθα το παιχνίδι. Ε, όχι να συνεχίσουμε να προσλαμβάνουμε. Ποιου προσλαμβάνουμε, γίνονται αιτήσει. <συσίλια> Κοιτάξτε, γιατί ούτε τούτο μου θέλει να ακούσει. Υπάρχουν δύο ειδών προσλήψει. Ε, ε, επειδή θεωρώ του έχω. Υπάρχουν δύο ειδών προσλήψει στα δημαρχία. Υπάρχει το υπαλληλικό προσωπικό και το εργατικό προσωπικό. Το υπαλληλικό προσωπικό υπάρχει μια, διαδικ... Μια διαφάνη διαδικασία. Τι συμβαίνει νίκη? θέλουμε να πιαμε έναν λειτουργό λιτρό δημοτική υπηρεσία. Κλίμακα Α8. Τυχεία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 130 συμμετέχοντε. Οι πρώτοι τρει θα έρθουν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και να προσληφθεί. Σχεδόν πάντα προσλαμβάνεται ο πρώτο. Εντζήμε στον Κύπρο, προσλαμβάνουν 27 δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είναι ο δήμαρχο. 27 δηλαδή, δηλαδή, εγώ έχω μία ψήφο και οι υπόλοιποι 26 έχουν μία ψήφο. Άρα εκεί υπάρχει μία διαδικασία. Όσον αφορά το εργατικό προσωπικό, είναι μόνο με προσωπική συνέντευξη. Άρα υπάρχει έναν είδου υπομ... υποκειμενισμού. Αλλά τι έκαναμε τούτο το συμβούλιο. Τούτο ήταν πρόταση του Αγγέλ. Εβάλαμε και κάποια κριτήρια. Πρώτα απ' όλα, πιάνουν τα σερκά σου. Δηλαδή, αν είσαι ορφανός, αν έχει τέσσερα παιδιά, αν έχει τέτοιε συνθήκε, δέχομαι το. Το πιο σημαντικό όμω όταν είναι πιο έναν εργάτη του, κήπο, του τμήματο κήπων και πρασίνου ή τη τεχνική υπηρεσία ή για τα σκύβαλα, περνά σου η δουλειά. Η κοινωνική πολιτική είναι άλλο πράγμα. Άρα τι κάνουμε, κάνουμε μια πρακτική εξάσκηση. Άρα από τούτου, πολλοί είτε δεν έρχονται ή βλέπουμε ζούμε, ότι έμπιανονται ω αρκάτο. Και ακολούθω, αν υπάρχουν 150, προκρίνεται ένα αριθμό, και κάνουμε μια επιλογή. Και βάσει κοινωνικών κριτηρίων και βάσει του τι έχουμε να μα. Πάντα είναι η πιο καλή επιλογή. Κρίνουμαστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτέ οι δουλειέ πλέον με τι συνθήκε του σήμερα είναι περιζήτητε. Είναι περιζήτητε. Γιατί κοίταξε, το εργατικό προσωπικό ε, δικαιούται να κάνει και δεύτερη εργασία. Άρα είναι περιζήτητε, γιατί εντάξει, αντιλαμβάνεσαι δύσκολε οι συνθήκε εποχή μα. Ο καθένα νιώθει ότι αν μπω στο Δημαρχείο, εξασφαλίζομαι. Εντάξει, έντια να πει ότι έντια τα λεφτά τα τρελά, αλλά μπορεί να κάνει και δεύτερον δουλειά. Οπότε βλέπουμε ότι είναι περιζήτητε. Τι ώρα μπα σε γραφείο το πρωί, κύριε Σε Στο το πρόγραμμα μου. Παίρνω τα παιδιά σχολείων, η ώρα 7 και 30 ώρα 7 και 3, 40 πηγαίνω για ένα γρήγορο καφέ αφού εντάξει ξυπνώ πιο πρωί κοιτάζω κάτι email, κάτι τηλέφωνα μου κάτι μηνύματα πριν. πάω για καφέ με κάμπο στους φίλους εκεί γοντά δίπλα από το σχολείο των παιδιών κάθομαι εκεί συζητούμε τα, τα τρέχοντα Ακολούθω 8 και 4 έχω μίαν γρήγορη συνάντηση είναι έξω για έναν πεζοδρόμιο, για ένα δέντρο, για κάτι γρήγορο. Άρα σήμερα το πρωί βρέθηκα, είναι στην περιοχή Βυζαντίου προδρόμου που βρέθηκα στην περιοχή Αρχαγγέλου για να δω έναν πεζοδρόμιο κάτι. 8 λεπτά και 8,5 με γραφείο. 8,5 με γραφείο ξεκινά μια καθημερινότητα έντονη μέχρι τις 3 το μεσημέρι που είναι μέσα έξω, έρχονται, φεύγω στο Δημαρχείο. Η ώρα τρει πάω σπίτι, ξεγουράζομαι καμιά ώρα και ξεκινά το απογευματινό πρόγραμμα. Work from home ή πάει πίσω στο γραφείο. Όχι, δεν πάω πίσω στο γραφείο γιατί δεν υπάρχει ούτε στήριξη απογευματινή στο γραφείο. Τι ξέρει, να κάνω μια συνάντηση, θέλω τον του τμήματο Κύπων και πρασίνου. Θέλω τον πολιτικό μου μηχανικό. δημόσια υπηρεσία. Ναι. Άρα το απόγευμα κάνω συναντήσει είτε εγώ έξω, είτε με φίλου, είτε με οργανωμένα σύνολα. Είναι πολλέ οι εκδηλώσει που πρέπει να πάμε, που πρέπει να πάω. Και μιλώ τώρα προ εκλογή. παρακολουθά τη διαχείριση του προγράμματο σου, χρησιμοποιεί κάποια πλατφόρμα, είσαι στερνωμένοι κάπου, γίνει και κάποιο report. Υπάρχει. Κοίτα, έχω ένα γραφείο που με στηρίζει. Άρα υπάρχει ένα πρόγραμμα. Ε, Όταν λε πρόγραμμα, εννοεί πλανάτε στον αέρα, είναι το πρόγραμμα. Όχι, όχι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, δηλαδή καθημερινά θα αφιερώσω 10 λεπτά. Ε, θα κάνω μια γρήγορη συνάντηση με του συνεργάτε εκεί. Τι έχουμε, ποιο θέλει να μα δει, ποιο θέλουμε να δούμε. Έτσι, μόνο τούτοι που θέλουν να μα δουν, έτσι, ποιο θέλω, θέλω να δω τον Υπουργό Εσωτερικό. Γιατί θέλω να δω τον Υπουργό Εσωτερικό. Γιατί μπορεί να σε μπορεί να με δει, θέλει να μου πει, κύριε, γιατί θέλει να με δει. Mm. Τούν τα τρία πράγματα. Ζήτα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ζήτα συνάντηση με ο Διευθυντή τη Πυροσβεστική. Ζήτα συνάντηση με το ΕΤΕΚ. Την ίδια ώρα ζητά συνάντηση μαζί μου το Δημοτικό Σχολείο τη Ζασούπολη. Ζητά συνάντηση μαζί μου η Εκκλησιαστική Μητροπή του Σταυρού. Ζητά συνάντηση μαζί μου ο τάδε developer για το ΑΒΓ. Ο τάδε δημότη για το σκύλο του, του γείτονα. Ο τάδε περιπτερά για την. είναι τα... τα πράγματα. Ναι. Πρόσεξε τι σου είπα τώρα όμω. Είμαστε και micro management, αλλά είμαστε και οι υπουργό εσωτερικών. Άρα εκεί που συναντούμε με τον υπουργό εσωτερικών για να συζητήσω για τα χορηγία, αν για την τσερίου, χτυπά το τηλέφωνο μου η κυρία, γιατί. Ο γάτο τη ενοχλεί το δέντρο, α πούμε. Είμαστε εύκολα προ τα Ελλάδα. μου την κουβέντα ο συνάδελφο, ο, ο, ο Ανδρέα που ήταν, ήταν σε μια σημαντική συνάντηση, και παίζει όχι, δεν καταλάβω. Θέλει να δεν ότι κάτι τεχνολογικό για να κοφκίσει τη μια πλατφόρμα, project management, ίσω διαδικτυακά meetings. Να μην χρειάζεται. Κοίτα, γίνονται και τούτα. Γίνονται. Μετά το COVID, δεν είναι γίνονται διαδικτυακά ή στα διάφορα interviews. Καλή ώρα. Μπήκε τούτο. Άρα Δεν χρειάζεται να Άρα, κάνουν και micro management, αλλά κάνουν και μεγάλη. Η καθημερινότητα έχει απ' όλα. Είναι καθαρό ο Δήμο όσον αφορά το κομμάτι. Mm. -hmm. Πάμε έτσι λίγο στο ηθικό κομμάτι. Θεωρεί ότι κρατά έναν Δήμο καθαρό. Νομίζω τελικάς... είναι σονάτο. Σονάτο. Ένε η. Και... Όχι. Νομίζω είναι και τούτον. Επειδή κάποιοι Δήμοι που ακούω. Τούτον... Λέγονται ότι αναφυστηρίζονται του Δημάρχου. Ε, και το είναι διαχρονικό στο δημοστρό. Το branding ε, του στροβόλου. Είναι διαχρονικό στο δημοστρό. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν διαδικασίε, υπάρχει οικονομικό τμήμα, υπάρχει τεχνικό Λειτουργούν και λειτουργούν, ειδικά σε τούντα ζητήματα, λειτουργούν πολλά πολλά καλά. Δηλαδή για τούτο νιώθω και είπα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν θέλει πέ μου εξημαρισμένο, αν θέλει πέ μου είναι κλάδε ψαμποτζή, αν θέλει πέ μου είναι χώραμα, αν θέλει μου δεν είμαι ευαίσθητο, ένα ε, μου πούν. Τούτα τα πράγματα είμαστε ολοκάθαρη. Και νιώθω πολλά καλά για τούτο. Ε, για το στρόβο, η δική μου παρατηρήση που θα έλεγα ήταν ότι λείπει, φυσικά να βγεις τώρα να ξεκινήσει κάποια έργα στον πυρήνα, λείπει τσίνο που έχει ας πούμε η παγιά γλαντζά, ναι. Ή, λείπει τον το πράγμα. Ας πω τι συμβαίνει. Καταλαβαίνω τι μου λες. Πρώτα απ' όλα, εν τούτο που είπες, όσον αφορά κανεί, κανεί το κανείς, πράγμα, κανείς, κανείς το στρόβο. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Ο στρόβολος είναι η μισή η λευκοσία. 75.000 75.000 τα δύο τρίτα του Στροβόλου ονομάζονται κάτι άλλο δηλαδή η Αγία Παρασκευή που είναι το οίκημα του Αποέλ στο Στρόβολο άρα η Ακρόπολη η Δασούπολη, η Σταυρού το Γασιπή, ο Πυρήνας του Στροβόλου Στροβόλου Τσερίου, η περιοχή Αγίου Βασιλείου Συνοικισμοί ο αρχάγγελο περιοχή ω, το Μέγα η Προδρόμου το γενικό νοσοκομείο, το μόλ, το μόλ λένε το μόλ το λατσόν, είναι το στροβόλ. το γάζιμι, άρα τούτα, η τσερή πάνω ψηλά, πίσω από τα άρα τούτα ούλα. Εντσι η Αθιένου καλή ώρα που έχει έναν κέντρο του χορκού, άρα ο στροβόλος είναι η μισή λευκοσία. Υπάρχουν τα οικονομικά. Παλεύκουμε. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Τώρα, α πούμε εγώ όταν ήμουν υποψήφιο δήμαρχο την περασμένη φορά, επειδή ξέρα τι πραγματικότητε, λίγε κουβέντε Ναι. Άρα τώρα να σου πω ότι ένα κάμω πρώτα απ' όλα είναι θέμα budget. Διαδικασιών. Εντάξει, πρέπει να προχωρούν τα πράγματα. Και προχωρούν. Κοίτα, ξέρω Δήμου να μην πούμε ονομά που είναι εμπαθισμένοι που λέει κουβέντα. Άρα το να είμαστε, να έχουμε ίσω ζυγισμένο. Μα εμένα να σου όταν λέω ότι, υπάρχει, και μια πειθαρχία. Νομίζω η οικονομική μου διευθύντρια ένα μου φέρει προπολογισμό το οποίο πρέπει να καθίσει το Δημοτικό Συλλογό που να είναι ένα σέντ ελληματικό. Κύριε, τι κάνουν οι προϊστάμενοι, ξέρει ο κόσμο είναι έξω κρίνη. Προϊστάμενοι, ετοιμάστε προπολογισμό για το 2024. και έρχεται ο προϊστάμενο του τμήματο καθαρότητα και λέει: Θέλω να μου αγοράσετε τρία νέα σκυβαλλοφόρα. Θέλω να μου αγοράσετε τι μηχανέ, θέλω να μου προσλάβετε. Έρχεται, και λέει: Ελά, κύριε του ουλα. Ουλα. Και έρχεται και μου λέει, κύριε Δήμαρχε, φέρα μου, έχουμε στην 5,5 εκατομμύρια. Δεν μου Η χάρα τη είχα δεν ήξερα να Τι να κάνουμε, άρα που τρία σκυβαλοφόρα, να του πω ένα σκυβαλοφόρο. Που τραγώσει ο που να κάνουμε, να κάνουμε εκατό. Ωραία. Πάμε ξανά, επειδή σε Υπάρχει τρόπο ο, ο Δήμο ή ο κάθε Δήμο να μπορεί να δημιουργήσει τι ηθίκε να παράγει λεφτά. Ναι. Πώ. Ναι. Κοίτα. Κάποιοι είναι τυχεροί, κάποιοι είναι λιγότερο τυχεροί. Α κοιτάξτε. Η Λευκοσία, α πούμε, έχει πάρα πολλού χώρου στάθμευση. Ο Δήμο Λευκοσία έχει πολλά κληροδοτήματα. Εμείς δήμος, η λευκοσια α Εμεί είμαστε μπιόνιο Δήμο, οι υπόλοιποι πλην τη Λευκοσία, που δεν έχουμε κληροδοτήματα. Εμεί έχουμε κάτι το οποίο χρυσάφει για μάτσο και ελπίζω να παραμείνει ένδειξη όπως είναι να μείνει, θεάματος. Ναι. Ένα ωραίο θέμα. Τι είναι ο θεάματος. Σε κάθε θέαμα που γίνεται, είτε ποδόσφαιρον είναι, είτε σινεμά, είτε συναυλία, υπάρχει 5% φορό θεάματος. Έχεις το γασιμπή. Άρα έχουμε το γασιμπή. Και τελειώνει τώρα μια δικαστική διαμάχη, ε, τέλειωσε, 11 εκατομμύρια ευρώ, όπου το κράτος θα αναδώσει τα 11 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια φέτο και 4 εκατομμύρια του χρόνου. Cash. Cash. Έτσι, να πάει στον μπαλάνι τη επόμενη χρόνια. Άρα, επειδή θα ήταν μεγάλη ανοησία να πάει στο Άραν και να τα φάμε δεξιά-αριστερά, εμένα η εισήγηση μου είναι, που θα είναι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, να όσο αντιλαμβάνεσαι, είναι ένα μεγάλο μέρο των λεφτών να δοθούν πίσω στον αθλητισμό. Με τη δημιουργία ενό Δημοτικού Κολυμπητηρίου σύγχρονο. Λαϊκών Δημοτικών γυμναστήριο σύγχρονο που, για τι ανάγκε. Πού ανάγκες. μπορεί να γίνει αυτό. Κοίτα, σκεφτούμαστε έτσι και ο τρει. Σκέφτομαι, διότι είναι ένα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τούτο είναι κάτι το οποίο θα προτείνω στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Τούτο μπορεί να γίνει ε, είτε στην περιοχή Μακεδονητή που, που, είναι το Cineplex. Ναι, ναι, που έχουμε, ναι. έχουμε, ένα χώρο δικό μα ή πίσω στο γάση πίσω, Καλή περιοχή, Ναι. Άρα τούτο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το φόρο θεάματο. Η που... Ελιζέ με στο. Ναι. Ναι. Είναι ε, ιδιωτικό κοινό. Ε, είναι ιδιωτικό κοινό. Ναι. ναι. Ε, άρα από την πέρα όμω, ναι, πέραν του φόρου θεάματο που είναι και τα σύννεμα, που είναι μια καλή πηγή εισοδήματο, πρέπει και ο κάθε Δήμο να βρίσκει τρόπου να δημιουργάμε με χώρου στάθμευση, με πρωτοβουλίε που μπορεί να αποφέρουν χρήματα. Είναι πολλά τα πράγματα. Υποστατικά είσαι ακατοικητό τρόπο. Ε, Ίσως να δώσεις κινήτρα σε επιχειρήσεις να στεγαστούν, δεν ξέρω, το... παλιούς αν έχει... Κοίτα, η, η αναβάθμιση του παλιού στρόβολου εναφέρει και επιχειρήσεις, Ή βλέπω τώρα έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γίνονται αγοραπολισίες γιατί νιώθουν ότι κάτι θα αλλάξει στην, στην περιοχή. Η εντεχνολογία μου, πες κάτι... Για την τεχνολογία αν είπα για τον Digital Academy. Είπαμε για τον Digital Academy, αλλά είναι πολλά γενικό όμως. Δώσ' μου λίγο περισσότερο. Είπα στον Digital Academy, είναι πολλά σημαντικό. σημαντικό. Εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε την τεχνολογία στην καθημερινότητα μας. Εγώ έναν πολύ ωραίο application, στρόπολος SAP, όπου μπορεί να κάνει τις συναλλαγές σου, τις διάφορες μεθοδήμων. Έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο σύστημα, είπα στον για, για το... πράσινο σημείο, είπα κάθε δημότη μπορεί να πάρει τα απόβλητα του στο πράσινο σημείο. Ναι, στο Λερόι, Λερόι Μερλίν. Πολλοί κόσμοι δεν μπορεί. Άρα έχουμε μέσα του τρόπου όλο υπάρχει ένα ωραίο application που μπορεί, κύριε. Με ένα μικρό φύ να κάνουμε το πράγμα. Ένα μικρό φύ που επιχορηγούμε το μικρό φύ, γιατί να σε χρεώσω 5 ευρώ για να στον τον των καναπέν, αντιλαμβάνεσαι ότι τον αέρα των αυκολίων των τέταρτων. Ναι. Όροφο τη πολυκατοικία να το πιάω, να το πάρω. Απλώ κάνουμε το για να μην μα τα πετάσουν δεξιά. Κάνε δημοτήσει τροβόλου όμω.

Ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του γραμμικού του πάρκου Αγίου Δημητρίου, του Αθηγό Κέντρο και του πάρκου Ακροπόλεω, ότι είναι μέσα στην καρδιά τη πόλη. Άρα μπορείς περπατητό που σπίτι σου εύκολα να πάει, δεν θα χρειαστεί. Το πάρκο να θαλάσσαι, είναι πανέμορφο. Αλλά για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου κάποια θα πρέπει να, θα να, διόν, να Άρα τούτο είναι πολύ σημαντικό. Όχι το πάρκο Ακαδημία τη πόλη και, και χρησιμοποιείται Ναι. Ε, δύο πράγματα κλείσουμε ε, πολλά σημαντικό. Ποια είναι η προβλέψη σου για το φετινό βράθλημα. Νομίζω να τα καταφέρετε. <laughs> Σήμερα που μιλούμε το Αποέλ είναι τέσσερις βαθμούς. Νομίζω οι άλλοι δεν το θέλουν. Νικήτα. Έλεγα το προχθές σε την παρέα. Ότι ο Άρης που θεωρώ ότι μαζί με το Αποέλ ο Άρης μπορεί να έχει πιο πολύ ταλεντό. Είναι. Δεν το θέλει. Εγώ θεωρώ ότι η πάφος έχει πιο πολύ ταλεντό. Ναι, αλλά έκοψε ναι, πίσω, δεν ναι, ξέρω τι πάει ναι. λάθος. Ναι. Ε, ή μπορεί να Άρα το Αποέλ νιώθω ότι ειδικά σήμερα όπως είναι τα πράγματα, πέντε έχουν πριν το τέλω, να είναι τέσσερις βαθμοί, πάρα πολλοί τέσσερις βαθμοί, ε, δύο, κακά αποτέλεσματα που χρειάζονται και οι άλλοι έτσι να μόνο καλά, διότι μου συμβαίνει πιθανό αλλά νιώθω ότι πολλά δύσκολα το τρία-τέσσερα χρόνια ξανακάμε ομάδα. Υπάρχει μια στιβαρή ομάδα. Μα είναι και κοντά, πιο κοντά που... στο στόχο του που πέρσι και προπέρσι. Ναι, στιβαρή. Έχει το πλεονέκτημα τη έδρα πλέον, που είναι τεράστιο. Ε, αν το αποέλθει τώρα τέσσερι αγωνιστικέ πριν το τέλο. Πέντε αγωνιστικέ, τέσσερι βαθμού μπροστά. Έχει ένα ευκολότερο πρόγραμμα. Χάσει το, είμαστε ένα ξεστήριο. Πόσα πιάνει ο δημοστρόβολο που το έχει πει το χρόνο.

Εντάξει, έχω άλλο καπέλο του οπαδού και άλλον καπέλο Τώρα του δημάρχου. Τώρα έχεις φορήσει Θα τα πω και τα δύο. Θα τα πω και τα δύο. Ως οπαδός, επειδή άρεσκε μου και πιερνώ και σε κήπεδα αφού στο κλειά Βικελίδης. Το να βλέπω Ο... Μα παλιόν του. Μα είναι ομορφιά του. Το ρετρό. Το το, του Χασίπη δεν είναι έτσι, μέσα στην πόλη Κλουή, να πηγαίνει όμως περπάτητο, γράφιδι. να έχει έξω ογκούτιες, εστιατόρια, αμπειραρίες που κάτω, παράδοση που πάει δεκαετίες πίσω, εν πολλά ώρα. Άρα αρέσει μου να πηγαίνω σε γήπεδο στην Ευρώπη. Άρα ως οπαδός σίγουρα θα μου άρεσε να μπω σε ένα γήπεδο ή θα μου άρεσε ε, εν όνειρος ζωής να μπω σε ένα γήπεδο Δικό. Γαλαζοκίτρινο. Ο, ο, orange yeah. Arena. Ε, Εγώ θέλω το γαλαζοκίτρινο. Και μόνο η Orange είναι Orange. Θέλω και το γαλαζοκίτρινο γιατί είμαι λίγο ρετρό. Το λοιπόν. Ε, είναι δεν είναι σκοτσί elements Άρα τούτο μου αρέσει πάρα πολλά ως ιδέα. Που την άλλη και λέω, του αρέσει τώρα να μιλήσω. Σαν δήμαρχος. Όχι σαν δήμαρχος. να μιλήσω και όπου είναι άλλοι. Σαν Άρα, αν ήμουν ένα απλό μπορεί να το βλέπα διαφορετικά. Και βλέπω το τζαρέσκι Έχουμε το GACB. Το GACB είναι καλό γήπεδο. είναι okay. Είναι καλό. Ε, 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 είναι καλό. Okay. Το GACB έχει capacity. 20, 000, 29, είναι location. Mm -hmm. parking. Απλέτο. Απλέτο. Έχει λίγο απλά. Άρα, άρα έχει τα όλα. Άρα το γάσιμπι θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή λύση για όλο. Και με ένα φρεσκάρισμα το γάσιμπι. Μα δεν έχουν. <σίλου> ε με ένα φρεσκάρισμα. <σίλου> <σίλου> τώρα λέω. Δεν μπαίνω στα πολιτικά, τα σημερινά. Και το αποέλ. Είναι τα... ολί φίλοι μου. Το διουλεύ. Είναι κολλητή μου. Και το γάσιμπι. Και με το αποέλ. Και μην ομόνια έχω πολλά καλέ σχέσει. Μα <σίλου> να φύγει ομόνια. <σίλου> Ακριβώ. Άρα τι λέω τώρα. Έφυγε Έφυγγγγγγγγ... το <σίλου> Έφυγγγγ... Το γάσι πιτί θα γίνει. Τώρα να μου πει σε μας κοφτεί, να μου πει ένα σοβαδό, γιατί του νικοβέντα κάποιον καθημερινό, ε με κοφτε, θέλει ας γίνει. Το γάσι πιτί θα γίνει, έναν πολλά καλό γήπεδο. Τι θα κάνω, διότι είναι το μακάριο που αφαιθήκε. Τι θα γίνει. Ο Γιώργος ο Ιαπανάς είπε έχουμε πρόβλημα. έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως το πρόβλημα του ίσως και η ομονελά το απολέμει πιο προχωρημένο και δηλαδή το αγορεύουν παρεγούν να πω να κάνω το βιόντο δικό μου, να κάνω τούτα το τούτα γυρώ γυρώ, αντιλαμβάνομαι το. Άρα είναι εύκολη εξίσωση. ο ε, ε, Δήμο Στροβόλου σίγουρα είναι μηχανόμη και όσο γιατί αν πιένω τρία λεπτά στο κήπεδο ε, να πιένω. Ε, πιο μακριά. Ε, αντιλαμβάνεσαι ότι <laughs> Αλλά game changer Αλλά για τα μεγέθη τη ΑΕΚ έκαμε το πράγμα που έκαμε. Ε, το αβόλ που εντούν το εκτόπιμα, η ομόνοια. Μα η Αγία Σοφιά μου περιγράφει. Φτιάχνει έξω και μέσα στη Φιλαδέλφια. Ναι. Εν το άρσο, τα καφέ, εν τα καφετέρια. ναι, η Αγία Σοφιά, το Χαριλάου, η Λεωφόρο που συζητούσαμε το Καραϊσκάκι, στη φυσική έδρα. Εντάξει ο Καραϊσκάκη λίγο να απομονωμένο. Εντάξει. Εμείς στη Φολιάνο. Εμείς στον Πειραιά. Εμείς στον Πειραιά. Στη... Ναι. Ε, 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 εν κοντά. Εν να χάσει όμως ότι είμαι ο Δήμος Τροπολού. Εν να χάσει. Άρα μπορεί να τα λέω και τούτα. Αλλά τότε Σκέφτομαι. Ως τότε. Ότι... Εντάξει, ας πω κάτι. Ότι θα είμαι δήμαρχος. Εγώ λέω ότι να κάνουν πέντε χρόνια να τα κάνουν. Σίγουρα να κάνουν. Αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ είμαι δήμαρχος είμαι είτε δεν είμαι. Εν να πάψω να αγαπώ το Στρόβολο. Δηλαδή, ο στρόβολο, είπα στο πιο προηγούμενο, είμαι έξι χρονών. Άρα, είναι η ζωή μου. Δεν πρόκειται να σταματήσω να αγαπώ ή να ενδιαφέρομαι για το Δήμο Στροβόλου. γιατί δηλαδή, την επόμενη μέρα που θα βάψω να είμαι δήμαρχο, όποτε εν τούτο, εγώ να είμαι τσαμέ. Δηλαδή, ένα χουένια για το Στρόβολο. είναι το σπίτι μα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ά, ε, ωραία. Ε, δημιουργήθηκε μου μια άλλη ερώτηση πριν την τελευταία. Είτε τώρα είτε σε πέντε χρόνια για τον Ανδρέα του Μοβαχάρα Λάμπους τι ακολουθεί, ποιο είναι το όραμά σου, ενώ πεις τώρα βήμα βήμα για να ξέρεις. Να σου πω τούτο, ναι, να και okay. εννοώ το, okay. εννοώ εν Να δούμε. Ε, εν να είμαστε καλά από θεόν και νότω, το τούτο είναι σημαντικό, η οι οικογένεια μα, οι φίλοι μα, ο τόπο μα να είμαστε καλά, ε, την ερώτηση. Τι εν, να προκύψει... Δεν ξέρω, αλλά δεν έχω άγχο. Τούτον που εκατάφερα και έκανα γιατί δεν ήταν εύκολο. βάλαν το ποιος, με βάλε δήμαρχο. Ο κόσμο, βάλαν με τα κόμματα δήμαρχο. Για τον που καταφέρα, τζο έκανα τσιάσπο κάτι, λαλού μου μα θέλεις να γίνεις υπουργός, θέλεις να πάει πιο ψηλά. Λέω, δεν πιο ψηλά. Δεν μεγαλύτερη καταξίωση. Εντάξει, τη δημοκρατία, ε, πρώτα τη δημοκρατία, πρώτα δεν εκλέξουν δημαρχών. Οι γείτονε, οι συνδημότε. Τούτη είναι ύψιστη τιμή. Με τι πόσο στον εκλέγει και δημαρχέ. 28,3. Και ο δεύτερο τότε που είσαι. Αν 27,3. Α, ήταν τέρπι. Με ναι, ήταν τέρπι. Θεωρεί ότι ήταν και τον άντερπι. Έχει, Έχει αγωνία. Πώ είναι το συναισθημα. Α πω κάτι. Είναι... Καθημερινά κα... λάσει συναισθήματα, αλλά να σου πω ότι έχω αγωνία, αντζάχο. Όχι. Έφηλαι ε, τη ζωή, έτσι παίζεται το σπουδαίο τσεφιλόσοφο. Αλλά έφηλαι ε, τη ζωή, έζησα πολλά, νιώθω γεμάτο και θέλω, επειδή νιώθω τώρα ότι είμαι σε μια πολύ παραγωγική ο, ηλικία και θέση και εμπειρία. Άρα τώρα είμαι νιώθω έτοιμο ότι τούτα όλα που είσαι σχε... ε, Έκανα με κάποια. Έρχονται ε, πολλά περισσότερα. Έμαθα το σύστημα. Έμαθα τι εστί πολιοδομία. Έμαθα τι εστί δημόσια έργα. Έμαθα, είμαι σε θέση να προσφέρω. Να κάνω τούτα που να κάνω και να πάω στο καλό και να έρθουν γυάλι, και Δεν τελειώνει το έργο ποτέ. Ξέρεις κάποιοι λένε να ολοκληρώσω το έργο ολοκληρώνεται ποτέ να ποτέ. Έκανα πέντε πράγματα, να κάνουμε εφτά πράγματα και να οι επόμενοι να κάνουν και η ζωή θα συνεχιστεί. Δα, είμαι τρόπολος, είπα, ένα με ρετρό αλλά είμαι, ε, εδώ και εκατοντάδε των καιρών του Μεσαίωνα, αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Είχαμε ιστορικού δημάρχου, Χατζιωσή, Φιλιοφότου, τον Λάζαρο. Είμαι εγώ ένα τουν άλλη. Είναι και, και δικό μα ο Στρόβολο. Είναι δικό μου. Αλλά νιώθω ενώ τόπο μου αγαπώ τον, νιώθω τον, νιώθω ότι με αγαπάει ο κόσμο. Και να είμαστε εδώ. Ήταν ένα ερώτημα να μου πιτσάρει γιατί να σε ψηφίσει κάποιο δημάρχο. Έτσι, μέσα λεπτό, έκαμε στο, Λοιπόν, εγώ έχω χάρη για συζήτηση μας. Να στείλεις και κάποια χαιρεσμένα από την παρέα σου, έτσι με να γνωριζόμαστε. Ή ότι νέα ηλικία. Να μην πούμε ονομά, θα σου πω μετά. Συνήθως, παρα... όχι συνήθως, οι περισσότεροι είναι πιο μεγάλες ηλικίες. Α, μπορεί μου σκοιμή τους επειδή, ξέρεις, όταν, μιλήσαμε με φίλους μου, κυρίως από να

που το ποδόσφαιρα, που τα πανεπιστήμια, που τα κόμματα, που τα καφέ, που τι δισκοθήκε, που παντού. Είναι εδώ που μεγαλώσαμε. Ναι. Αφήγαμε τίποτε πίσω. Πολλά σίγουρα πίσω. Ε, όχι οι πουτσίνα που να ενισχύσουν πρακτικά την προεκλογή σου, δηλαδή έκαναμε το κοινό ενταλό. Κάτι άφηκε πίσω που θέλει να το πει για τον πολιτισμό, δεν είπαμε κάτι. Κοίτα, για τον πολιτισμό, δεν είπαμε κάτι. Ε, Θεωρώ κινήσει είναι το... αρκετά. Ναι, τούτη, το... τούτη που δεν υποστηρίζει την υποψηφιότητα. Μου λέει πιο πράγματα για τον άντρα. Λένε τα αρνητικά, αλλά κάνει πολλά για τον πολιτισμό. Ε... Εν τω δεν κάνω κατά πάση, δεν κάνουμε την καταπάθηση. Αλλά για τον πολιτισμό, επενδύσαμε στον πολιτισμό πάρα πολλά. Και τι κατάφερα στον πολιτισμό. Είπε προχτέ ο Παντελή ο Βουτουρή, ο πρόεδρο του Θόγου, ένα σπουδαίο άνθρωπο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ε, φιλοσοφία, είχαμε το φεστιβάλ θεάτρου. Και λέει, όταν εγνώρισα τον Ανδρέα, έμω γέμονε το μάτι για τον πολιτισμό. Αλλά είχαμε πολλά. Τι καταφέρα, τι καταφέραμε. Εκαταφέραμε και ήρθαμε κοντά με ανθρώπου του πνεύματο του πολιτισμού. Άρα κατάλαβα ότι με δούνται συνεργασίε και καθημερινά στο στρόβολο κάθε βράδυ έχουμε μια πολιτιστική δραστηριότητα. Γιατί ήρθαμε κοντά. Και στην πορεία να σου πω κάτι, κάποτε, λαλού μου ενάρτης να... ενάρτης να κάνει με τον, τον Μόντι. Ναι. Αφού μπορεί να γράψω κάτι για τον Μόντι, να πάω σε μια εκδήλωση για τον ερωτικό καβάφι, να πούμε, ξέρω, και περιπέζουμε. Αρέσκω μου και τούτα. Αρισ, Ένα λίγο αριστερά τα πράγματα μπορεί να φοβούνται. Κύριε Δημαρχία, ε. μου πάτε κουλτού για ρίζεις. Ε. Λένε τώρα, λένε τώρα. Άλλη λαλούν αριστερά, άλλη ναι. λαλούν μας ότι είμαστε συντήρηση, άλλη λαλούν ότι είμαστε της εκκλησιάς, είμαστε μπουλά. Είμαστε λίγο να πω όλα. Εντάξει, όταν είσαι δήμαρχος ή πρόεδρος, κάτι που λέω πολλά συχνά, sorry που το παρατραβώ, αν και έχουμε πολλές, μιλώ εκ μέρους σας τώρα, ιδεολογικές διαφορέ και πολιτικέ και κομματικέ, όταν εκλεγεί, είσαι ο δημάρχο του των και είσαι ο πρόεδρο του των Και τούτο είναι το κλειδί τη επιτυχία κάποιου οποίου και αν είναι. Α πω ότι υπάρχει, ήξερα τι θα συναντούσα στο Δημαρχείο. Γιατί ήμουν 15 χρόνια, αλλά όταν κάθεσαι πάνω στην καρέκλα, νιώθει πιο πολλά έντονο το αίσθημα τη ευθύνη. τούτον δεν μπορεί να φανταστείς. Λέω πώς θα είναι, αλλά όταν κάτσεις στην καρέκλα και είσαι δήμαρχος, έχεις ευθύνη ότι πρέπει να είσαι σωστός, να μπορεί να ξεχωρίζεις όσο γίνεται το σωστό που το δείχνει. Τι εσύ φέρω για το Δήμο και τι όχι. Τούτο είναι το πιο σημαντικό για εμένα, αρχή, δηλαδή πολύ συνεχώ βρίσκω μεταξύ διλημμάτων. Η ζωή γεμάτη διλήμματα και καθημερινότητα. Και λέω, τι, διότι εγώ είμαι ο Δημαρχής.